Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ψηφίζω Κρήτη απόψε από τα Χανιά και από το ξενοδοχείο Μινώα Παλάς στον Πλατανιά που μας φιλοξενεί. Ανοίγουμε τον διάλογο με τους υποψηφίους δημάρχους των Χανίων. 8 είναι οι διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου. Θα τους παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Στα δεξιά μου ο κύριος Γρηγόρης Αρχοντάκης, επικεφαλής του συνδυασμού Μαζί για τα Χανιά της επόμενης μέρας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Δίπλα ο κύριος Τάσος Βάμβουκας, νυν και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Χανίων, επικεφαλής του συνδυασμού Δήμος Ενεργών Πολιτών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Ο κύριος Νίκος Βουρλάκης, επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Βουρλάκη. Καλώς σας βρήκα. Ο κύριος Ευτύχης Δαμιανάκης, επικεφαλής του Συνδυασμού Χανιά Κοιτάμε Μπροστά. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Παδογιαννάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Στα αριστερά μου, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης, ηγείται του Συνδυασμού Η Απάντηση Τα Χανιά μας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ο κύριος Σεραφείμ Ρίζος, επικεφαλής του Συνδυασμού Ανταρσία. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Ο κύριος Γιάννης Αρής, ηγείται του Συνδυασμού Πρωτοβουλία Πολιτών, Πρώτα ο Άνθρωπος. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε και καλησπέριζουμε τους τηλεθεατές. Και ο κύριος Παναγιώτης Σιμαντηράκης, κατέρχεται στις εκλογές ως επικεφαλής του Συνδυασμού για τα Χανιά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, βρισκόμαστε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της προεκλογικής περίοδου. Όλοι έχετε παρουσιάσει τις προγραμματικές σας θέσεις, έχετε αναπτύξει το όραμά σας για τα Χανιά και θα ήθελα να ρωτήσω ποιο θεωρείτε ότι είναι το στοιχείο το οποίο θα κληθούν να αξιολογήσουν οι Χανιώτες προσερχόμενοι την Κυριακή στις κάλπες. Να αρχίσουμε σας, κύριε Αρχοντάκη. Το στοιχείο και το κριτήριο που θα αξιολογήσουν οι δημότες, οι πολίτες των Χανίων, τους συνδυασμούς, τους υποψήφιους δημάρχους, είναι η λύση κάποιων θεμάτων που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τα Χανιά. Πιστεύω ότι τα θέματα της καθημερινότητας είναι πρώτα στην ατζέντα, αλλά όχι μόνο τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά και προτάσεις και θέσεις των συνδυασμών σε σχέση με μεγαλύτερα θέματα που ζητούν λύσεις. Νομίζω ότι τα Χανιά τα τελευταία χρόνια είναι σε μια στασιμότητα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει το πώς η πόλη λειτουργεί. Σε οποιαδήποτε μέτρηση, δημοσκόπηση και να γίνει, παρουσιάζει αυτά τα θέματα πολύ ψηλά στην ατζέντα, δηλαδή την καθημερινότητά μας, θέματα όπως η κατάσταση του οδικού δικτύου, η κατάσταση των πεζοδρομίων, το κυκλοφοριακό, το παρκάρισμα. Νομίζω ότι με αυτά τα κριτήρια θα ψηφίσουν οι δημότες. Δηλαδή το ποιος θα προτείνει εφικτές, υλοποιήσιμες λύσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν και θα λυθούν όλα αυτά τα θέματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τα Χανιά. Κύριε Βάμβουκα. Θεωρώ ότι ο Δημότης πραγματικά έχει μια ευκαιρία να αξιολογήσει καταρχήν την παρούσα Δημοτική Αρχή για το έργο της. Η παρούσα Δημοτική Αρχή θεωρώ ότι έχει να παρουσιάσει ένα πολύ πλούσιο και μάλιστα σχεδιασμένο έργο σε πολλά επίπεδα. Φυσικά υπήρξαν δυσκολίες. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε capital controls, περάσαμε πολιτικές αναστατώσεις, περάσαμε ένα κάρο προβλήματα σε μια εποχή ισχνών αγελάδων. Όμως παρόλα αυτά καταφέραμε και να κάνουμε πολύ έργο μέσα στη θητεία, μέρος του οποίου μεγάλο μέρος έχει ολοκληρωθεί, μεγάλα έργα, Νέα Χώρα, Χάλιδον κλπ. Και έχουμε επίσης αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό προγραμματισμό ο οποίος μας πηγαίνει μπροστά. Είναι εξασφαλισμένο για την επόμενη θητεία και ο σχεδιασμός υλοποίησης των έργων με πραγματικό χρονοδιάγραμμα και είναι εξασφαλισμένα και πάρα πολλοί πόροι, πολλά χρήματα, τα οποία δεν είναι χρήματα των Χανιωτών, είναι χρήματα που η παρούσα Δημοτική Αρχή έφερε στο Δήμο Χανίων από διάφορες πηγές, από τα ΕΣΠΑ, από κρατικούς πόρους, από το Πράσινο Ταμείο και ξεπερνάνε αρκετά μάλιστα τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε δηλαδή τι πρίκα έχουμε αφήσει
και φανταστείτε πώς και ποιος πρέπει να διαχειριστεί αυτή την πρίκα. Φυσικά και οι πολίτες ενδιαφέρονται και για τους δρόμους και για τις λακκούβες και για τα πάντα. Ενδιαφέρονται όμως για τα σχολεία που έχουμε εξασφαλίσει για τα παιδιά τους τα επόμενα χρόνια. Ενδιαφέρονται να φτιαχτεί η δημοτική αγορά. Ενδιαφέρονται να αλλάξουν οι όροι που κυκλοφορούμε στην πόλη. Αυτό το σχέδιο το οποίο πάει για κατάθεση σε μερικές μέρες για να μπει στα ΕΣΠΑ φαρδιά, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι στην πόλη, και αυτό φυσικά τους ενδιαφέρει. Όμως, αν νομίζουμε ότι μπορούμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και αυτά που επί δεκαετίες πριν δεν φρόντισαν προκάτοχοί μας να επιλύσουν κυκλοφοριακό, κατάσταση οδικού δικτύου κτλ., αν μπορούν να λυθούν σε 4-4,5 χρόνια, προφανώς είναι εσφαλμένο και οι πολίτες το καταλαβαίνουν. Και... Κύριε Βουρλάκη. Για μας κριτήριο ψήφου που πρέπει να έχει ο Χανιώτης την Κυριακή πρέπει να είναι και να βάζει σε προτεραιότητα το τι έχει περάσει στο όλο το προηγούμενο διάστημα, τι του έχουν στερήσει, τι θα έπρεπε την άλλη μέρα το πρωί να διεκδικήσει μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει λοιπόν να έχει ένα σύμμαχο απέναντί του και όχι ένα ο οποίος θα μιλάει και θα λέει συνέχεια για έργα, αλλά δεν θα βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, δεν θα βάζει το δημότη, δεν θα βάζει σε τελική ανάλυση τα δικαιώματα που έχει ο κάθε ένας εργαζόμενος, ο κάθε ένας που ζει και εργάζεται και μοχθεί για αυτή την πόλη. Αυτό το κριτήριο ψήφου πρέπει να έχει ο συνδημότης μας την Κυριακή και να επιλέξει αυτούς που πραγματικά έχουν αποδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα για ποιους μοχθούσαν, για ποιους πάλευαν, για ποιους έδιναν καθημερινές μάχες. Με αυτό λοιπόν το κριτήριο πρέπει ο συνδημότυπος να ψηφίσει την άλλη μέρα, να ψηφίσει την Κυριακή, τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριε Δαμιανάκη. Κυρία Παδογιαννάκη, έχω καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας έχω υπερτονίσει την έννοια της αξιολόγησης. Δηλαδή πιστεύω ότι οι πολίτες, οι δημότες μας, πρέπει να αξιολογήσουν και τους επικεφαλείς και τους συνεργάτες τους και βεβαίως να αξιολογήσουν την προγραμματική τους πρόταση. Αυτοί θα αποφασίσουν εν τέλει και στις 26 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου θα δώσουν, αν θέλετε, και το στίγμα της αξιολόγησης που έκαναν. Η δική μας αυτοδιοικητική πρόταση έχει ως βάση, αν θέλετε, να δώσουμε ένα στίγμα των προθέσεών μας και εκείνων που θα εφαρμόσουμε για την επόμενη μέρα, που μπορώ να σας περιγράψω σε 5 άξονες, μόνο 5 άξονες. Το πρώτο και βασικό είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Αν ρωτήσετε, επιμέρους θα το αναλύσουμε. Το δεύτερο είναι η αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση του Δημότη. Και βεβαίως να εγκαταστήσουμε, πέραν εκείνων που έχουν ήδη εγκατασταθεί από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Το τρίτο κεφάλαιο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το τέταρτο είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Είναι ένα θέμα που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε. Το τέταρτο είναι η οικονομική και αηφόρος ανάπτυξη του Δήμου. Προφανέστατα η βελτίωση των υποδομών που πρέπει να γίνει απαραίτητος για μια τουριστική πόλη και ένα τουριστικό Δήμο όπως είναι τα Χανιά. Και το τελευταίο που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα Χανιά έχουν λιμάνι, έχουν αεροδρόμιο, έχουν μια εξαιρετική γεωφυσική, γεωστρατηγική θέση, άρα μπορεί να γίνει κάλλιστα προοπτικά ένα κέντρο επιχειρηματικότητας, ένα κέντρο ποιοτικού τουρισμού που μπορεί, νομίζω, να καταστήσει τα Χανιά πρωταγωνιστή στα επερχόμενα χρόνια. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδογιάννη. Κυρία Παπαδογιαννάκη, πιστεύω ότι όλοι εμείς, όχι μόνο οι 8 υποψήφοι δήμαρχοι, αλλά όλοι ασχολούνται με τα κοινά, αυτό το κάνουν γιατί αγαπούν τον τόπο τους. Και εμείς λοιπόν πιστεύω ότι όλοι μας αγαπούμε τα Χανιά. Όλοι μας έχουμε καλές προθέσεις. Το ζητούμενο όμως στην πολιτική δεν είναι οι προθέσεις. Είναι η αποτελεσματικότητα. Και στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ποιος πιστεύουν οι Χανιώτες ότι μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτά τα τεράστια προβλήματα που υφίσταται και περιμένουν απαντήσεις. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Όλοι μας έχουμε μια μικρή με μια μεγάλη ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Και το ζητούμενο είναι ότι ετούτοι
την κρίσιμη στιγμή. Είναι κρίσιμη γιατί η απόφαση το ποιος θα είναι δήμαρχος Θανίων θα επηρεάσει τα επόμενα χρόνια την εξέλιξη της πόλης μας, του Δήμου μας. Ποιος είναι εκείνος λοιπόν που έχει υπηρετήσει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια την αυτοδιοίκηση. Με συνέπεια από ποια θέση και αν τον έχουν κατατάξει Χανιώτες. Είτε σαν διοίκηση είτε σαν αντιπολίτευση. Τιμώντας και τους πολίτες και τους συνεργάτες τους. Το δεύτερο είναι ποιος έχει υλοποιήσει μέσα σε αυτή την πορεία κάποιο έργο. Σημαντικό, μικρό ή μεγάλο. Ποιος έχει τη γνώση, ποιος έχει την εμπειρία, ποιος έχει εκείνη την ομάδα, το συνδυασμό, που την επόμενη μέρα μπορεί να δώσει, να ξεκινήσει, να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Και εγώ θεωρώ ότι την απάντηση θα τη δώσουν οι Χανιώτες. Κύριε Ρίζο. Κύριε Παπαδογιαννάκη, παρότι ο καθένας από μας διαφημίζει το έργο του, είτε από μία θέση διοίκησης που άσκησε, είτε από μία θέση αντιπολίτευσης, είτε από μία παλιότερη θέση διοίκηση που άσκησε, η διοίκηση, η διαχείριση μάλλον της πόλης τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν μια ουδέτερη διαχείριση μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Ήταν μια διαχείριση η οποία ευνόησε τους λίγους και είχε ως αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, οι εργάτες, οι γυναίκες, μετανάστες, μειονότητες, να αποστερηθούν ουσιαστικά τα δικαιώματά τους μέσα στην ίδια την πόλη. Τόσο σε ό,τι αφορά στα ζητήματα της εργασίας, τόσο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του κοινωνικού μισθού, τόσο σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους, τόσο σε ό,τι αφορά τα ίδια τους τα δικαιώματα, να έχουν πρόσβαση για μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη. Μπορεί να ζούμε σε μια πόλη που να έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα πάντα γύρω με τη χρυσόσκονη του τουρισμού, όμως στα Χανιά υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη φτώχεια. Υπάρχει μια τραγική έλλειψη αυτού που ονομάζουμε κοινωνικός μισθός. Μια τραγική έλλειψη δυνατοτήτων των φτωχότερων ανθρώπων να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες που ο Δήμος θα μπορούσε να λειτουργεί για να έχουν να λειτουργεί ως αποκούμπι ουσιαστικά στις συνέπειες της κρίσης για αυτόν τον κόσμο. Οι προτεραιότητες οι οποίες έχουν δοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, η χρηματοδότηση, η οικονομική πολιτική η οποία έχει ακολουθήσει ο Δήμος, είναι αυστηρά και σκληρά ταξικές πολιτικές. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι αυτό το στοίχημα το οποίο χρειάζεται να δώσουμε, να παίξουμε στις εκλογές τις οποίες έχουμε μπροστά μας, είναι μια πολιτική μάχη στην οποία χρειάζεται να πούμε ένα μαζικό όχι απέναντι σε αυτά τα οποία έχουμε βιώσει. Όλος ο κόσμος της εργασίας χρειάζεται να πει, να πει ότι δεν εμπιστεύομαι πια αυτές τις πολιτικές και ότι βάζω μπροστά τους αγώνες μου για να τα διεκδικήσω. Κομμάτι αυτών των αγώνων είναι και η ψήφος στην Ανταρσία στα Χανιά. Κομμάτι αυτών των αγώνων που έχουμε να δώσουμε στο επόμενο διάστημα για το τι πόλη θέλουμε, αν θέλουμε μια πόλη ανοιχτή ή αν θέλουμε μια πόλη για τους λίγους. Κύριε Σαρή, ο λόγος σε εσάς. Κύριε Παπαδογιαννάκη, εμείς είμαστε μια παράταξη που έχουμε σαν συνθετικό πρωτοβουλία πολιτών πρώτα ο άνθρωπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ από το γεγονός ότι τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές αυτή η έκφραση έχει ακουστεί επανειλημμένως, που σημαίνει ότι είναι τεράστια ανάγκη, δεν είναι σύνθημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρώτα και κύρια το πρώτο μέλημα του Δήμου θα πρέπει να είναι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, δηλαδή η κοινωνική πολιτική του Δήμου η οποία θα αγκαλιάζει τους ανθρώπους και τις ομάδες ανθρώπων, τις κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί, έχουν τεράστια προβλήματα λόγω της κρίσης. Με μεγάλη προσοχή άκουσα τις προτάσεις των προγραμμάτων που μέχρι τώρα αναφέρθηκαν οι συνυποψήφοι. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αν θεωρήσουμε ότι το ζήτημα των προβλημάτων του Δήμου είναι η έλλειψη προγραμμάτων, μάλλον κάνουμε λάθος, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες προτάσεις σε όλα τα προγράμματα. Υπάρχει μια μεγάλη τομή, δηλαδή ένα κοινό πεδίο στα περισσότερα προγράμματα. Και αν ήταν λοιπόν ζήτημα ιδεών και ζήτημα προγραμματικών θέσεων, θα είχαν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα εδώ και χρόνια. Γιατί και στις προηγούμενες εκλογές και στις προπροηγούμενες αντίστοιχα υπήρχαν θετικές προτάσεις.
Το θέμα είναι το τι ζήτημα υλοποιείται είναι, από αυτές τις προτάσεις. Ζήτημα είναι λοιπόν είναι κατά πόσον είμαστε αξιόπιστοι και τι πράγματα υλοποιούνται. Γιατί αυτό βιώνουμε, αυτό που υπάρχει γύρω μας. Διαπιστώνουμε λοιπόν και εμείς και όπως όλοι οι Χανιώτες ότι παρά τα πράγματα που έγιναν, η πόλη μας είναι αβάδιστη. Η πόλη μας και ο Δήμος είναι ακυκλοφόρητος. Υπάρχει μεγάλη υποβάθμιση των περιαστικών δήμων. Υπάρχει ένα τεράστιο αλαλούμ στους κοινόχρηστους χώρους. Ποιος φταίει αυτό? Φταίει επειδή δεν είχαμε θέσεις ή δεν είχαμε κανονισμούς ή μήπως επειδή δεν μπορέσαμε ποτέ να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που επανειλημμένως έχουμε αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύουμε λοιπόν, κυρία Παπαδογιαννάκη, ότι ο κόσμος πρέπει από εδώ και πέρα να καταλάβει το εξής και να ψηφίσει με αυτό το κριτήριο. Δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκλεγμένοι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και απουσίαζαν κατά το 90% των συνεδριάσεων να επικαλούνται τώρα την ψήφο για να δώσουν λύση στα προβλήματα. Τελειώνω. Επίσης, δεν μπορούν οι άνθρωποι. Και είναι τώρα σε διάφορες παρατάξεις. Δεν μπορούν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι. Όλες. Και είναι. Είπα όλες. Σε διάφορες παρατάξεις. Από εκεί και πέρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι θέμα κοροϊδίας πλέον όταν με τη στάση σου έχεις τελείως αδιαφορήσει για αυτό που συζητάμε, δηλαδή το μήνυμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχεις εξαφανιστεί και σήμερα ζητάς πάλι την ψήφο του χανιώτικου ναού, λαού, αυτό το πράγμα, ποια εμπειρία θα αξιοποιήσουμε, που ακούγεται εδώ πέρα να αξιοποιήσουμε εμπειρία ανθρώπων, οι οποίοι μόλις έχαναν, κυρία Παπαδογιαννάκη, τη θέση του αντιδημάρχου, από ο απόλυτος φίλος που ήταν ο δήμαρχος, οποιοσδήποτε δήμαρχος, γινόταν ο απόλυτος εχθρός του. Αδικούν ωστόσο έχουμε, και εκείνοι που κατέρχονται για πρώτη φορά σε εκλογές στο λοιπόν, Δήμο κατεβαίνουν... Χανιών, οπότε είναι ένα κριτήριο αυτό που θέτεται. Ένα άλλο κριτήριο λοιπόν είναι το εξής, ότι αυτό το πράγμα που βιώνει ο Δήμος και η πόλη, και τελειώνω, είναι το εξής, ότι δεν έγιναν πράξη υποσχέσεις και βασικά σημεία των κανονισμών και των αποφάσεών μας, διότι, κυρία Παπαδογιαννάκη, το εμπόδιο ήταν ομαδοποιημένα ή ατομικά συμφέροντα, τα οποία είτε σαν δημοτικές αρχές τα εξυπηρετούσαν ή επέβαλαν τη θέλησή τους. Και θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να ξεκαθαρίσει σε αυτές τις εκλογές ότι δεν μπορούμε πλέον να σερνόμαστε πίσω από λογικές οι οποίες όπου μια ομάδα συμφερόντων καθορίζει την εξέλιξη και την τύχη της πόλης. Μια ελίτ. Ένας περιορισμένος αριθμός. Για μας θα πρέπει η πολιτική του Δήμου να είναι τέτοια ούτως ώστε στην πράξη όμως, όχι στα λόγια, να βάλει το συμφέροντα των πολλών, τα συμφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας και όχι τα συμφέροντα των λίγων, τα οποία αυτή τη στιγμή δημιουργούν τα τεράστια προβλήματα στο Δήμο. Κύριε Σαρή, αν επιτρέπετε, επειδή το επιτρέπετε, γιατί συγκεκριμένα μιλάτε, γιατί πραγματικά απορώ. Και από κοινού, μάλιστα, οι παρατάξεις μας έχουν ψηφίσει πράγματα και έχουν συγκρουστεί. Έχουμε συγκρουστεί για το λιμάνι, για κοινόχρηστους χώρους κλπ. Νομίζω όμως, κύριε Παδογιαννάκη, και το έχει αρχίσει τώρα, επειδή, σε αυτό τον κύκλο, με το αποδεκτή και ο κύριος Σημαντηράκης. Επειδή τα ψηφίσαμε πριν, δεν έγιναν πράξη ποτέ και όχι μόνο δεν έγιναν πράξη, έχουμε πισωγυρίσματα και στην καθαριότητα και στον κοινόχρηστο χώρο και στην παλιά πόλη. Δεν έγινε πράξη. Τα οποία δεν έγιναν πράξη ποτέ και το αποδεικνύει η εικόνα και η κατάσταση της πόλης, κύριε Παδογιαννάκη. Στην πρώτη μην αδικήσουμε τον κύριο Σημαντηράκη στην πρώτη του τοποθέτηση. Σας παρακαλώ να του δώσω το λόγο και στη συνέχεια θα απαντήσει ο Δημαρχός. Κύριε Σημαντηράκη. Ευχαριστώ. Δεν είναι το θέμα αν θα αδικηθώ εγώ τώρα στη συζήτηση. Το θέμα είναι να μην αδικείται η κοινή λογική και να μην αδικείται και κάτι άλλο. Οι διαπιστώσεις που μπορεί να γίνουν για την εικόνα της πόλης και συνολικά του Δήμου, οι οποίες γίνονται από όλους τους πολίτες ή από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και κάποιοι αρνούνται να τις δουν. Δεν ξέρω αν η απόφαση του δημόσιου χώρου, κύριε Δήμαρχε, είναι να μην είναι προσβάσιμες και προσπελάσιμες οι περιοχές της παλιάς πόλης. Αντίθετο. Η απόφαση λοιπόν είναι ακριβώς η αντίθετη. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις και να τις συγκρίνουμε με την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν υπάρχει χάσμα μεταξύ αποφάσεων συλλογικών και πραγματικότητας, κάποια πολιτική ευθύνη εφαρμογής υπάρχει. Και αυτή η πολιτική ευθύνη εφαρμογής προφανώς δεν καταμερίζεται μόνο σε εσάς ή στην παρούσα. Είναι μια διαχρονική πολιτική ευθύνη η οποία επιμερίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει στα πράγματα του Δήμου Χανίων διαχρονικά. Θα έλεγα όμως συνολικά να δούμε το ακόμα πιο ψηλά, να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Όντως, τα προγράμματα όλων των υποψηφίων
έχουν θετικά στοιχεία και μια θετική κατεύθυνση σε κάποια επιμέρους ζητήματα, με διαφορετικές βέβαια προσεγγίσεις που μπορεί να έχει ο καθένας λόγω πολιτικών ή άλλων καταβολών. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες όλοι συμφωνούμε. Κυρίως όμως θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα δεν προχωρούν παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κινητόποι, γιατί υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Το ζήτημα λοιπόν εδώ δεν είναι μια σύγκρουση προτάσεων ή μια σύγκρουση προσώπων. Είναι μια σύγκρουση αντιλήψεων. Μια αντίληψη η οποία ανακυκλώνει και επαναφέρει πρόσωπα, πράγματα και προσέγγιση λύσεων και υπάρχει μια καινούρια διάθεση να δούμε πώς τελικά μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η διαχείριση και η αντίληψη. Εμείς λοιπόν σαν πρόταση αυτοδιοικητική, σαν καινούρια αυτοδιοικητική πρόταση για το Δήμο Χανίων, λέμε ότι για να μπορέσει να αλλάξει όλη αυτή η αντίληψη θα πρέπει να αλλάξουν και οι πρωταγωνιστές. Να αλλάξουν οι πρωταγωνιστές μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται και είναι η αυστηρή και αμήλικτη διαδικασία αξιολόγησης που λέγεται εκλογές και μέσα από αυτή να προκύψουν πρόσωπα τα οποία έχουν αποδείξει τα πολλά τελευταία χρόνια ότι προσφέρουν στα κοινά, αλλά λόγω όλης αυτής της κατάστασης και της εικόνας που έχει δημιουργηθεί στο το επίπεδο διαλόγου, το επίπεδο αντιπαράθεσης, το επίπεδο θέσεων πολλές φορές που αναπτύσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και των αποτελεσμάτων, δεν αποφάσισαν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Και για τους πολίτες που μας ακούν και αναρωτιούνται ή, εν πάση περιπτώσει, διακατέχονται από μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα ενδεχομένως και αυτή τη φορά θα ακουστούν όμορφα, αλλά και αυτή τη φορά θα διαψευστούν. Εγώ τους προκαλώ και τους καλώ να πάνε σε διπλανούς δήμους, να πάνε στο Ρέθυμνο, για να μην αναφέρω άλλα παραδείγματα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και να δουν ότι το εργαλείο εντός εισαγωγικών που λέγεται Δημοτική Αρχή και Δημοτικό Συμβούλιο, με την ίδια υποχρηματοδότηση, με την ίδια υποστελέχωση, με την ίδια γραφειοκρατία, έχει καταφέρει την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον να αναμορφώσει όχι μόνο την εικόνα του Δήμου, να αλλάξει και την αντίληψη των πολιτών. Και αυτό το διαπιστώνουμε συγκινήσεις καθημερινά. Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, δεν διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών του Χανίων, επειδή έχουμε απλά ένα πιο νεωτερικό πρόγραμμα. Εμείς προκαλούμε και προσκαλούμε τους πολίτες να επιλέξουν μια διαφορετική αντίληψη. Μάλιστα, βάζουμε μια άνω τελεία σε αυτό το σημείο. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε ζητήματα της καθημερινότητας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ψηφίζω Κρήτη» και απόψε συνομιλούμε με τους 8 υποψηφίους δημάρχους των Χανίων. Θίχτηκαν αρκετά ζητήματα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κυρίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Και είναι αυτά που θεωρώ ενδιαφέρουν και τους περισσότερους, αν όχι όλους τους δημότες. Θα πιαστώ λίγο από την αναφορά του κυρίου Σαρή στο ότι η πόλη είναι ενδεχομένως, θα πω ενδεχομένως, αδιάβατη και ακυκλοφόρητη. Ομολογουμένως όμως έχουμε τεράστια θέματα με το κυκλοφοριακό. Κυρίως στους θερινούς μήνες μας θυμίζει Μεγαλούπολη, η πόλη των Χανίων, που δεν είναι. Μιλάμε επί σειρά ετών για μια κυκλοφοριακή μελέτη η οποία δεν έχει εφαρμοστεί. Έχουν κατά καιρούς γίνει παρεμβάσεις που δεν έχουν αποδώσει, στο βαθμό τουλάχιστον που θα ήθελε ο Χανιώτης. Να αρχίσω αυτή τη φορά από εσάς, κύριε Βάμβουκα, να μας δώσετε ένα στίγμα του σχεδιασμού σας για το κυκλοφοριακό των Χανίων, που πραγματικά είναι μια πληγή για την πόλη. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο ακριβώς είναι, αποτυπώνεται τώρα αυτό τον καιρό, με βάση την πολιτική μας επιλογή, στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Εν τω μεταξύ, δεν περιμένουμε την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου. Ήδη στη φιλοσοφία που έχουμε, διαθέτουμε ήδη επιστημονική εργασία, η οποία μας δίνει τις γενικές κατευθύνσεις. Θέλουμε μια πόλη περισσότερο φιλική, με λιγότερο αυτοκίνητο και μια πόλη στην οποία όλοι οι εναλλακτικοί του ιδιωτικού αυτοκινήτου τρόποι μετακίνησης θα έχουν την θέση τους. Δηλαδή θέλουμε φαρδιά και ασφαλή πεζοδρόμια, θέλουμε τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, ιδιαίτερα στο κέντρο των Χανίων, θέλουμε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τα μέσα μας γίνοντα φοράς. Και όλα αυτά δεν είναι θεωρητικά, όλα αυτά έχουν ήδη λάβει πρακτική έκφραση. Τις επόμενες μέρες η τεχνική μας υπηρεσία, μετά από μια κοπιώδη μελέτη, καταθέτει για χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ, που είναι και εξασφαλισμένη πόρη, γιατί υπάρχει αυτό, 11 εκατομμύρια ευρώ, πρόταση για την οποία θα δημιουργηθεί ο πρώτος άξονας
της πόλης με φαρδιά, πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομο που ξεκινάει από την οδό Τζανακάκη και φτάνει μέχρι τη Νέα Χώρα. Μετά αυτό θα γυρίσει, θα έχει επιστροφή σε όλη την πόλη. Δεν μιλάμε λοιπόν θεωρητικά. Υπάρχει ένα στερεότυπο που χρησιμοποιείται πολλές φορές και από τους συνυποψηφίους μου. Συγκρίνω παραδείγματος χάρη τα Χανιά με το Ρέθυμνο. Πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία αυτή στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 20 χρόνια. Εμείς τα Χανιά ξεκινήσαμε μόλις πριν από 4 χρόνια. Υπήρχαν διάφορες, υπήρχε μια κυκλοφοριακή μελέτη στα συρτάρια του Δήμου. Όλοι οι δήμαρχοι το άνοιγαν και το ξαναέκλειναν. Εγώ έκανα κάτι διαφορετικό. Πήρα αυτή τη μελέτη, την δώσαμε, έγινε μια επιστημονική εργασία, αξιολογήθηκε αυτή η παλιά κυκλοφοριακή μελέτη και βρέθηκε ότι αυτή η μελέτη δεν μπορεί σήμερα να ισχύσει. Είναι βασισμένη σε μια παλιά λογική περασμένων δεκαετιών. Λογικό ήταν ίσως τότε που καταρτίστηκε, όμως σήμερα δεν μπορούμε να λέμε, να δούμε πόσο περισσότερο αυτοκίνητο θα περνάει μέσα από την πόλη, πόσο γρήγορα και πόσο θα το διευκολύνει. Πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Πρέπει να γίνει μια ανάσχεση του αυτοκινήτου, όχι απαγόρευση, περιορισμός, και να δώσουμε τον ελαστικό χώρο στα άλλα μέσα. Οι λωρίδες κυκλοφορίας από 4 στους κεντρικούς δρόμους των Χανίων γίνονται 2. Το κομμάτι εκείνο το παίρνουμε και το δίνουμε σε πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομο και έτσι πραγματικά αυτό είναι μια επανάσταση που θα αλλάξει στην κυριολεξία του πόλη. Υπάρχει και πρόνοια. Άρα, μιλάμε, να παρακαλέσω βέβαια να είμαστε λίγο πιο σύντομοι, να είστε λίγο πιο σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Άρα πάμε σε μια νέα μελέτη, κύριε Βάμβουκα, σε ένα νέο επί της ουσίας σχεδιασμό. Υπάρχει ανασχεδιασμός πλήρης με μια φιλοσοφία, την εξής. Θέλουμε να ενισχύσουμε τους αναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, να βοηθήσουμε τους πεζούς, τους αμαία, τα πεζοδρόμια, με το ποδήλατό μας και με το μέσο μαζικής μεταφοράς, για το οποίο υπάρχει ειδική μνήμα, υπάρχει προγραμματισμός, τα λεωφορεία να πάνε στην 1866, να είναι σταθμός μετεπιβίβασης. Υπάρχει μια σειρά από πράγματα που πραγματικά θα αλλάξουν τη ζωή μας και θα κάνουν την πόλη πιο φιλική. Και αν περιμένουμε όλα ότι θα γίνουν σε 4 χρόνια, στα 4 χρόνια μπήκαν πραγματικά οι βάσεις για τα Χανιά του αύριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μπορεί εδώ πέρα να συζητάμε για διάφορα θεωρητικά πράγματα, συνοψηφί μου, και είναι λογικό. Εμείς όμως υλοποιούμε πράγματα, έχουμε εξασφαλίσει και τα χρήματα και σας είπα, αυτός ο άξονας, παραδείγματος χάρη, έχει 11 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία θα πάρουμε καταρχήν υπολογίζουμε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε όλο αυτό τον σχεδιασμό και φυσικά ακολουθούν πολλά πολλά πράγματα ακόμα. Επίσης υπάρχει πρόνοια για γκαράζ. Έχω πει και έχω μιλήσει συγκεκριμένα. Γκαράζ μεγάλο, πέρα από αυτό που κάναμε στην περίοδου, στην διάρκεια της θητείας μου, το ολοκληρώσαμε δηλαδή, θα είναι στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου και επίσης θα υπάρχει ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στη Νέα Χώρα, στο οικόπεδο της πρώην ΑΒΕΑ. Και φυσικά θα πάμε αργότερα στο στρατόπεδο και για περιφερειακά και οτιδήποτε άλλο, αλλά σας λέω και αυτή την πληροφορία. Αλλάζουν τα Χανιά με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Βουρλάκη, ο δικός σας σχεδιασμός, η δική σας η πρόταση για το κυκλοφοριακό και αν και εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των Χανιωτών, γιατί ουσιαστικά η λογική του κυρίου Βάμβουκα είναι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή, ή αν χρειάζονται και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, η καθημερινότητα και δει το κυκλοφοριακό δεν είναι ξεκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο. Δεν μπορούμε να λέμε ή να προτείνουμε οποιοσδήποτε παρεμβάσεις, αν δεν στοχευμένα τις προτείνουμε για ποιους και πώς. Και με ποιους μπορούμε να συγκρουστούμε, αν χρειάζεται να συγκρουστούμε, και για ποιους πρέπει να το σχεδιάσουμε. Το γενικό και αόριστο ότι πρέπει να κάνουμε περιμετρικά πάρκινγκ, για παράδειγμα στα Χανιά, ή πρέπει να σχεδιάσουμε ποδηλατόδρομους, αλλά χωρίς από πού θα ξεκινάνε, πού θα τελειώνουν, χωρίς να προβλέπουμε ή να έχουμε κατοχυρωμένο το δικαίωμα για ελεύθερο παρκάρισμα στα Χανιά, δεν μπορούμε να λέμε γενικά και αόριστα κάνουμε δρόμους, κάνουμε 4 λωρίδες, 2, 3, δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ να πω ότι 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο πληρώνουν οι Χανιώτες στην ελεγχόμενη στάθμευση και σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ πληρώνουν οι Χανιώτες από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της παράνομης στάθμευσης. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πού μπορούσαν να επενδυθούν και γιατί δεν επενδυθήκανε τόσα χρόνια αυτά τα χρήματα? Αυτά είναι ερωτήματα που κατά την άποψή μας πρέπει να απαντήσουν αυτοί που είχαν τη διαχείριση του Δήμου και τι σκοπό έχουν να κάνουν στο επόμενο διάστημα με συγκεκριμένα και κοστολογημένα βήματα και όχι γενικά και αόριστα ότι πρέπει να αλλάξει το κυκλοφοριακό. Γενικά και αόριστα το λένε όλοι και το βλέπουν και το αντιμετωπίζουν όλοι στην καθημερινότητά των ότι υπάρχει ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Ποιες όμως είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν? Απάντησα μόλις συγκεκριμένα και με νούμερα ακόμα. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται τώρα να δοθούν απαντήσεις. Είναι καλό να ακούσει ο κόσμος τις απόψεις του καθενός. Ολοκληρώσατε, κύριε Βουρλάκη? Μάλιστα. Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Δαμιανάκη.
Κύριε Παδογεννάκη, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε ειλικρινείς απολύτως με τους συνδημότες μας. Το κυκλοφοριακό δεν μπορεί κανείς να δεσμευτεί και δεν πρέπει να δεσμευτεί ότι μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Έρχεται από το παρελθόν. Έρχεται από το παρελθόν χωρίς να έχουν γίνει, παρά το ότι ήταν σοβαρό θέμα μετά την, αν θέλετε, την ταχύτατη τουριστική ανάπτυξη του τόπου, όπου βεβαίως είχαμε τελείως άλλα δεδομένα, αλλαγή δεδομένων. Σήμερα η κατάσταση είναι αφόρητη, οφείλω να το πω. Δεν επιτρέπεται, ας πούμε, στην αγορά μπροστά να υπάρχουν το αστικό κοκτέιλ, συνέκριναν τα τουριστικά λεωφορεία, μετά τα αυτοκίνητα, και ο καθένας να αναγκάζεται να κάνει άλματα προκειμένου να περάσει στην άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορούμε σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο να κάνουμε καλύτερες τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη μας. Αυτό κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνει με ένα, αν θέλετε, διπλό στόχο. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε σημαντικές αλλαγές, διοικητικές παρεμβάσεις στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Σημαίνει, κατά την άποψή μας, ότι η διοίκηση του Δήμου πρέπει να είναι αποκεντρωμένη, να καθιερώσουμε ένα άλλο μοντέλο αποκεντρωμένης διοίκησης. Τι εννοώ? Τα τοπικά συμβούλια είναι μια ευκαιρία. Εκεί πρέπει να χωρίσουμε αρμοδιότητες, ούτως ώστε τα τοπικά θέματα να λύνονται στον τόπο τους. Να μείνουμε λίγο στο κυκλοφοριακό όμως. Ναι, για προσέξτε όμως, όλα αυτά είναι συνάρτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτές οι αρμοδιότητες εκχωρηθούν στα τοπικά συμβούλια αργότερα, είναι προφανές ότι θα έχεις και λιγότερη εισρωή οχημάτων στο κέντρο. Αυτό όμως που νομίζω είναι η ουσία, πρέπει τα περιφερειακά πάρκιν εκτός κέντρου και πέριξ της πόλης να γίνουν πραγματικότητα. Αν αυτό το θέμα δεν λυθεί, ούτως ώστε ο πολίτης να έχει άμεση παροχή εξυπηρέτησης σε πάρκιν που να μπορεί να το απαιτήσει μετά να είναι και να μην κατεβαίνει με το αυτοκίνητό του μέχρι την αγορά μπροστά και να παραπαρκάρει και στην αγορά επάνω, θα ξέρετε ότι η λύση κατά την προσωπική μου άποψη δεν υπάρχει. Σε ποια περιφερειακά πάρκινγκ? Κοιτάξτε, όμως, είναι βέβαιο, δηλαδή ακόμη και αυτή τη στιγμή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν. Είναι βέβαιο ότι το συμφωνώ από το έχω στο πρόγραμμά μου άλλωστε από πολύ καιρό, ότι στο Μαρκόπουλο πρέπει να γίνει ένα πάρκινγκ. Να συζητήσουμε το θέμα, θα είναι υπόγειο πάρκινγκ ή ένα υπέργειο. Η γνώμη μου είναι ότι μπορεί να γίνει κάλλιστα υπόγειο, να μην επιβαρύνουμε καθόλου το περιβάλλον. Είναι ένα χώρο. Η άλλη πρότασή μας και σκέψη μας είναι να γίνει στην είσοδο από τον Κλαδισσό, που έχει ένα μεγάλη εισρωή, και αυτό να το συνδέσουμε με λεωφορεία μικρά, αργότερα ηλεκτρικά. Δηλαδή να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, ούτως ώστε να μην αναγκάζεται ο καθένας να μπαίνει στην πόλη. Το πιο σοβαρό όμως, πρέπει να αναβαθμιστεί και οι αστικές συγκοινωνίες. Εγώ θα είμαι της πρότασης ότι μπορούμε, συνεργασία με το αστικό κτέλ, να δημιουργήσουμε ακόμα και μια δημοτική, αν θέλετε, συγκοινωνία που να συνδέει μεταξύ τους σε ενδιάμεσες περιοχές. Είναι μια ιδέα. Είχαμε δει κάποια στιγμή αυτό στα Χανιά, τη Βυρβηδά και από την Άμμο, και θα πω και ένα παράδειγμα, γιατί... Τελειώνω με αυτό. Ολοκληρώστε. Θα πω για ένα παράδειγμα, γιατί ως τώρα, δυστυχώς, δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο σε αυτό το θέμα. Ο δρόμος από το Βαμβακόπουλο στον Κουμπέ, μέχρι περίπου τον Κουμπέ, από την πίσω μεριά, λέει προς τη Σούδα, έχει ξεκινήσει τώρα από το 2000, είναι 11 χρόνια που έχει ξεκινήσει. Έχουν συντελεστεί απαλωτριώσεις για τις εκτός σχεδίου περιοχές και εκκρεμούν οι απαλωτριώσεις για τις εντός σχεδίου. Σκεφτείτε αυτός ο δρόμος, πόσο πολύ απ' έξω, πόσο πολύ θα αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης. Συμπέρασμα. Δεν είναι θέμα ούτε μιας ημέρας, είναι θέμα σχεδιασμού, στρατηγικού σχεδιασμού για το κυκλοφοριακό και νομίζω ότι όλοι οι συνυποψήφοι μου, όλοι, είναι ένα θέμα που πρέπει να σκύψουμε την επόμενη μέρα, γιατί σε μια τουριστική πόλη δεν αρμόζουν τέτοιες συνθήκες. Κύριε Παπαδογιάννη. Κύριε Παπαδονάκη, η πρότασή μας για την καθημερινότητα δεν αφορά μόνο το κυκλοφοριακό. Είναι ένα συνολικό σχεδιασμός που ιεραρχεί τη σπουδαιότητα της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Χανιωτών και της Χανιώτισσας. Δίδομαι πολύ μεγάλη βάση στην πόλη να είναι προσβάσιμη. Να είναι προσβάσιμη και ιδιαίτερα στα άτομα με ιδιαιτερότητες και κινητικά προβλήματα. Δεν είναι σήμερα η πόλη των Χανιωτών. Ακριβώς. Προσβάσιμη πόλη. Δίδομαι μεγάλη, μα μεγάλη έμφαση στο ότι να δημιουργήσουμε μια πόλη ασφαλή. Μια πόλη ασφαλής μπορεί να φωτιστεί ο δημόσιος χώρος, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές, τα σχολεία, γενικά ο δημόσιος χώρος, πολύ επιμελημένα. Ξέρουμε ότι
Ο χώρος που φωτίζεται δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο, με δεδομένο ότι προχωρούμε στη δημιουργία παιδικών χαρών και μάλιστα παιδικές χαρές εν επαφή με, για παιδιά με ειδικές ανάγκες, εν επαφή με τις άλλες παιδικές χαρές, ώστε να οθήσουμε την ενσωμάτωση αυτών των ιδιαίτερων παιδιών με τα τυπικά. Για την αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης από τα αυτοκίνητα. Το κυκλοφοριακό, λοιπόν, ακούστε. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι ειδικά για την καθημερινότητα θα ορίσουμε αντιδήμαρχο μόνο για την καθημερινότητα και θα τον υποστηρίξουμε με κάποιες υπηρεσίες για να αποδώσει αυτό το θέμα. Έρχομαι τώρα σε ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που είναι το κυκλοφοριακό. Αυτό που θέτεται. Πιστεύουμε ότι το κυκλοφοριακό και η κυκλοφοριακή μελέτη που υφίσταται, μια μελέτη που έχει κοστίσει 400.000 ευρώ στους πολίτες, ανεξάρτητα αν έχει χρηματοδοτηθεί από το Δήμο ή από το ΥΠΕΧΟΔΕ. Μια μελέτη που επί της ουσίας, με όλα αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, να μην επαναλαμβάνω, από τον κύριο Δήμαρχο, δεν αλλάζει τις κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις της κυκλοφοριακής μελέτης δεν είναι διαφορετικές από αυτές που εκφράστηκαν. Δηλαδή, απομάκρυνση όσο το δυνατόν των αυτοκινήτων από το κέντρο της πόλης, η δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης, η κυκλοφορία και η δημιουργία ενός κυκλικού δρομολογίου με πράσινα ηλεκτρικά λεωφορεία mini bus. Είπατε προηγουμένως ότι επί Δημαρχίας κ. Βυρβιδάκη πιλωτικά είχε ξεκινήσει και δεν ήταν και μικρά τα λεωφορεία, γιατί δεν υπήρχαν τότε. Και πιστέψτε με, οι επόμενες δημοτικές αρχές, ενώ είχε μια πολύ σημαντική εφαρμογή και βοήθεια, γιατί η επισκεψιμότητα ιδιαίτερα των μικρών παιδιών στην παλιά πόλη ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δεν το συνέχισαν οι επόμενες δημοτικές αρχές. Προβλέπει λοιπόν την δημιουργία αυτού του κυκλικού δρομολογίου, προβλέπει τη δημιουργία των περιφερειακών χώρων στάθμευσης, προβλέπει τη δημιουργία πεζόδρομων και δρόμων ειδικής κυκλοφορίας, που θα κυκλοφορούν μόνο οχήματα εκτάκτου ανάγκης, πυροσβεστικά, νοσοκομιακά κτλ. Προβλέπει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για δίκυκλα και ποδήλατα, αλλά πάνω απ' όλα έχει εκπονηθεί και είναι στα συρτάρια του Δήμου η μελέτη των ποδηλατόδρομων, μία μελέτη που βρίσκεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Και όσοι γνωρίζουμε από αυτά ξέρουμε ότι όταν λέμε μελέτη εφαρμογής είναι έτοιμη να δημοπρατηθεί και να ξεκινήσει να δημιουργηθεί. Όπου 15 χιλιόμετρα αυτή μελέτη αφορά και είναι προϊόν, προσέξτε, συνεργασίας της ομάδας των μελετητών, του Δήμου Χανίων, του τεχνικού επιμελητηρίου της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας, όπως επίσης συμμετείχε και η ομάδα, η συλλογικότητα, οι ποδηλάτρες. Μια τέτοια μελέτη, λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι την αφήνουμε στην άκρη. Είναι ξεπερασμένη. Την πετάμε στα σκουπίδια, επιστρέψε μου την έκφραση. Αυτή η μελέτη, αυτή μελέτη, όχι, βεβαίως, έγινε πριν κάποια χρόνια. Θέλει μια επικαιροποίηση, θέλει μια νέα μέτρηση του κυκλοφοριακού φόρτου, θέλει κάποιες ενσωματώσεις παρατηρήσεων και στάσεων που γίνανε από τους φορείς, αλλά θεωρώ ότι αυτή η μελέτη μπορεί μετά από όλα αυτά να εφαρμοστεί. Και προσέξτε, εμείς δεσμευόμαστε σαν Δημοτική Αρχή τον πρώτο χρόνο της θητείας μας να προχωρήσουμε σε όλα αυτά που είπα, που έχουν να κάνουν με την επικαιροποίησή της και την ενσωμάτωση όλων αυτών που ανέφερα, και το δεύτερο χρόνο να περάσουμε άμεσα στην εφαρμογή της. Μάλιστα. Αυτή είναι η λύση που προτείνουμε για το κυκλοφοριακό. Κάνω μια ερώτηση, αν επιτρέπετε, σχετική. Εσείς ήσασταν 8 χρόνια Δημοτική Αρχή και ήσασταν υπεύθυνος για αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν το εφαρμόσετε τότε και την είχατε σωστάρει, αλλά τώρα θα την βγάλετε. Κύριε Βάμβουκα, είστε δήμαρχος και θα έπρεπε να είστε πιο ενημερωμένος. Γιατί η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε το 2007. Μάλιστα. Δεν ήταν λοιπόν αυτό. Εσείς μέχρι άλλα τρία χρόνια. Γιατί παλέψαμε για να ολοκληρωθεί η μελέτη. Είναι αυτοί που βιώνουν οι ίδιοι οι δημότες. Να ακούσουμε τον κύριο Ρίζο. Νομίζω ότι το ζήτημα και αυτό και συνολικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Χανιώτες είναι εξαιρετικά σοβαρά και δεν χωράνε ούτε ρητορίες ούτε παιχνίδια εντυπώσεων. Χρειάζονται αυτή τη στιγμή πραγματικές λύσεις. Να ολοκληρώσω όμως. Εγώ ερωτήθηκα. Ολοκληρώστε. Συμφωνεί, αλλά δεν θα μας ασχολήσετε τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Κατανάλωσα μήπως πολύ χρόνο και δεν το κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι μπορείτε να πείτε στο κομμάτι που σας αφορά και στη δική σας τοποθέτηση ό,τι θέλετε. Μία τελευταία κουβέντα, κύριε Παπαδογιάννη, επειδή περιμένουν οι συνομιλητές σας με μεγάλη υπομονή. Είπα λοιπόν ότι
Το 2007 ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη. Μάλιστα. Και 8 χρόνια παλεύαμε να την ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να την πετάξουμε στα σκουπίδια. Πολύ ωραία. Είστε σαφείς. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι όμως. Γιατί επιμένω σε αυτό το οποίο είπα, ότι είναι πραγματικά και δεν χωράνε παιχνίδια εντυπώσεων, ούτε χωράει μια τακτική να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και να μιλάμε ότι απλά είναι ζήτημα αλλαγής ατόμων. Δεν είναι ζήτημα αλλαγής ατόμων, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Σημαντηράκης προηγουμένως, ούτε και αντιλήψεων, είναι και ζητήματα. Αυτά που σας βολεύει για να κάνετε τις δικές σας ρητορίες είναι διαφορετικό. Εντάξει, θέμα. Αφήστε να το δούμε. Να το δούμε, κύριε Σημαντηράκη. Πάντως, το να προσπαθούμε να αναπαράγουμε και να ντύσουμε με καινούργια ρούχα παλιές ιδέες είναι πολύ εύκολο και ιδιαίτερα ιδέες οι οποίες προέρχονται από συγκεκριμένες πολιτικές μήτρες. Να μας πείτε λοιπόν, δική σας σε σχέση, με τα ζητήματα, νομίζω ότι το συγκοινωνιακό πάσχει σε δύο σημεία. Ένα, σε σχέση με τα έργα υποδομής και δεύτερο, σε σχέση με το πόσο υπάρχει πολιτική βούληση και διάθεση να συγκρουστούμε με συμφέροντα και να συγκρουστούμε με μια λογική, εισπρακτική λογική με την οποία έχει αντιμετωπίσει και το συγκοινωνιακό ο Δήμος όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό θα σας πω, κύριε Βάμπη, θα σας πω. Προχθές με πήραν ένα τηλέφωνο. Στα πλαίσια του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με πήρε μια εταιρεία, ονόματι Trendit, αν δεν κάνω λάθος, από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε έρευνα για το συγκοινωνιακό των Χανίων. Είχε την ατυχία να πέσει πάνω σε έναν υποψήφιο δήμαρχο. Και ρωτούσε, όταν προσπαθούσα να δώσω απαντήσεις, δεν ήξερε για τον τόπο τον οποίο μένω, για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμε, οι εργαζόμενοι από τη Θεσσαλονίκη δεν είχε ιδέα για το τι μιλούσα. Τα λεφτά του Δήμου πηγαίνουν σε τέτοιου είδους εταιρείες και δεν είναι η πρώτη φορά. Τα σχέδια. Αυτή τη στιγμή κάνει μια καταγγελία, κύριε. Κάνω μια καταγγελία. Κάνω μια καταγγελία γιατί με τις και να απαντήσετε και σε αυτό που σας ρώτησα. Με τις πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται δεν πρόκειται ούτε στο επόμενο διάστημα να λυθούν τα ζητήματα. Μιλάμε για πεζόδρομους. Υπήρξε πεζοδρόμηση της παλιάς πόλης, αλλά πεζόδρομους δεν έχουμε. Γιατί έγινε μέσα σε μια λογική εξυπηρέτησης συμφερόντων. Μιλάμε για ποδηλατόδρομους. Έγινε ο ποδηλατόδρομος της Πειραιός. Αυτό θα σκοπεύουν να επαναλάβουν όσοι μιλάνε αυτή τη στιγμή για δίκτυο ποδηλατόδρομων. Ποιος είναι αυτός ο οποίος σχεδιάζει και ποιος είναι αυτός ο οποίος οργανώνει αυτή την υπόθεση. Τρίτο, μιλάνε για. Υπάρχει μια ολόκληρη άποψη που λέει συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Ακούστηκαν στη συζήτηση που έχουμε ανοίξει τώρα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το ΚΤΕΛ πριν από 2 χρόνια αύξησε το φοιτητικό εισιτήριο στη γραμμή για το Πολυτεχνείο. Και ο Δήμος Χανίων σήκωνε τους ώμους του ότι δεν μπορούσε να κάνει απέναντι στις διαμαρτυρίες των φοιτητών ότι δεν είναι εφικτό αυτό το πράγμα για την τσέπη τους. Δεν μπορούν να το σηκώσουν. Ήταν ρωτάω. Παράνομο. Μιλάμε για πάρκινγκ. Δεν μπορούμε μην να με διακόπτετε, κύριε Βάμπη. Σας παρακαλώ, έχετε όλο τον χρόνο. Γιατί λέτε θα έχετε και τον χρόνο να συνεχίσετε. Θα έχετε ακούσει 100 φορές. Μα για όνομα της Θεού, μιλάτε ανακρίβειες. Μιλάμε για το πάρκινγκ. Πόσοι Χανιώτες μπορούν σε καθημερινή βάση να χρησιμοποιούν το πάρκινγκ της Περίδου? Υπάρχει μια ολόκληρη εισπρακτική λογική, αντιμετωπίζεται. Ταυτόχρονα, γιατί τα λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία καταλαμβάνουν το χώρο μπροστά στην αγορά με αποτέλεσμα οι τρεις λωρίδες να γίνονται μία κάθε φορά? Είναι πολιτική επιλογή. Επιχειρήθηκε να γίνει μία αλλαγή, από ό,τι θυμάμαι, οποία να σταθμεύουν στην περιοχή λοιπόν, του Μουκαπίρ. Για να βάλουμε τα ζητήματα. Ούτε τα πάρκινγκ, τα δημόσια περιφερειακά πάρκινγκ θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αν συνεχίσει αυτή η λογική, η εισπρακτική λογική από την πλευρά Εσείς του Δήμου. Εσείς μιλάτε για ελεύθερους χώρους στάθμευσης. Μιλάμε πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να αλλάξει η αντίληψη. Χρειάζεται να μειωθεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο στο κέντρο και να υπάρξει να προκριθεί το δημόσιο. Όμως αυτό δεν γίνεται με ευχολόγια, ούτε με χορηγούς, ούτε με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό γίνεται με δημόσια, ελεγχόμενη από το Δήμο συγκοινωνία, με προσωπικό του Δήμου και με λογικές οι οποίες, για να μπορεί να είναι ελκτικό το συλλογικό μέσο για να το χρησιμοποιήσει ο Χανιώτης, θα πρέπει να είναι φτηνό, να είναι δωρεάν. Για δημοτική συγκοινωνία μιλάτε. Δηλαδή. Δημοτική συγκοινωνία με δωρεάν εισιτήριο για αμαία, για τους εργαζόμενους όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους το πρωί και όταν φεύγουν το μεσημέρι για να γυρίσουν στις συνοικίες ή στα μέρη τα οποία μένουν, για φοιτητές. Αν δεν συνδυαστεί το συγκοινωνιακό με κοινωνική πολιτική, γιατί ξέρετε, κοινωνική πολιτική συνήθως λέμε, αλλά λέμε για. Τη χρησιμοποιούμε τον όρο απλά για την έννοια της φιλανθρωπίας. Η κοινωνική πολιτική είναι αυτή.
να συνδυαστεί, αν δεν συνδυαστεί η συγκοινωνία με την κοινωνική πολιτική, δεν πρόκειται να δούμε αποτελεσματικές λύσεις ή οι λύσεις δεν θα έχουν βάθος χρόνου. Θα πρέπει να πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Θα δώσω στο επόμενο μέρος το λόγο σε εσάς, κύριε Σαρή, και σε εσάς, κύριε Σημαντηράκη, για να κλείσουμε την ενότητα για το κυκλοφοριακό. Σας ξέχασα. Και στον κύριο Αρχοντάκη, φυσικά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Ψηφίζω Κρήτη. Συζητάμε με τους υποψηφίους δημάρχους των Χανίων για το κυκλοφοριακό και ο λόγος στον κύριο Γιάννη Σαρή. Κυρία Παπαδογιαννάκη, όντως θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα καθημερινότητας. Θα περιοριστώ μόνο σε αυτό και θα ξεκινήσω ως εξής. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις από τους προηγούμενους ομιλητές. Εγώ θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή. Πολύ σύντομη. Ναι. Κατά πόσον υπάρχει μια αρμονία και ένα τέριασμα ανάμεσα στα λόγια που ακούμε σήμερα και στις πράξεις. Μελέτη Φραζεσκάκη, το 2005. Ο κύριος Παπαδογιάννης είπε το 2007. Εγώ ξέρω για το 2005. Κόστησε 400.000 ευρώ στο Δήμο. Κυκλοφοριακή μελέτη. Ο χρόνος υλοποίησης ήταν 10 συν 2 χρόνια, δηλαδή σταδιακά, τμηματικά, βήμα-βήμα, από τη σηματοδότηση κτλ. Κτλ. Πέρασαν οι παρατάξεις, οι δημοτικές αρχές με τον κύριο Βυρβιδάκη, με τον κύριο Σκουλάκη, τελειώνει και του κύριου Βάμβουκα, έτσι και ουδεμία εφαρμογή αυτής της μελέτης. Δεύτερον, βλέπουμε την εικόνα στην αγορά, το είπατε κι εσείς, με το χτέλ, με τα λεωφορεία, με τα τουριστικά, με την κουραζιέρα κτλ. Διερωτάται κάποιος, θέλει ειδική γνώση και ειδική μελέτη για να απομακρυνθούν τα λεωφορεία και να αλλάξει εικόνα στο κέντρο της πόλης? Δεν υπάρχει η Αχτή Κανάρη, δεν υπάρχει η Νικηφόρο Φωκά. Έτσι, δεν υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα να γίνει μια συνεννόηση, ούτως ώστε να βάλουμε το συμφέρον της καθημερινότητας των πολλών και όχι το συμφέρον του οποιοδήποτε κτέλ ή του οποιοδήποτε τουριστικού ομίλου. Τρίτον, γίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Γιατί δεν υπάρχει χωροθέτηση του κτέλ? Σε όλες τις πόλεις που αναφερθήκαμε προηγουμένως και στο Ρέθυμνο, αφού αναφέρθηκε, είναι χωροθετημένο το κτέλ κοντά στην Εθνική, έξω από την πόλη και μπορείς να μετακινήσεις. Κάτι αντίστοιχο υποτίθεται, ξεκίνησε και εδώ πέρα να γίνεται. Τελικά, για να μην πω σε λεπτομέρειες, προς το παρόν ουδέν νεότερον και για αυτό το ζήτημα. Περιαστικά πάρκινγκ. Ήταν και θέση του κυρίου Βάμβουκα προεκλογικά, μαζί κατεβήκαμε το 2014 και άλλων. Γιατί σας είπα εγώ. Γιατί δεν χωροθετήθηκαν τώρα 4 χρόνια με τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου να ψάξουμε και να βρούμε στα 3 σημεία, στις 3 εισόδους της πόλης να χωροθετηθούν και να βρούμε τους χώρους τα οποία θα αξιοποιηθούν στα πάρκινγκ. Δεν λέω να έχει τελειώσει, να ξεκινήσει, λέω. Να σας διευκολύνω. Έτσι, το μούκου σου είναι αυτό που θα τα καθορίσει και δεν έχει κλείσει. Είναι σε εξέλιξη. Ναι, σε εξέλιξη είναι όλα. Πολλά πράγματα σε εξέλιξη έχουμε χάσει. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι σε εξέλιξη. Η πραγματικότητα είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ αν περιμένουμε πάντα, πότε, έτσι, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει ούτε αυτό, κυρία Παπαδογιαννάκη. Άρα λοιπόν, ούτε με τα μικρά λεωφορεία χάσαμε την ευκαιρία. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι σωστά μεν, αλλά να πρέπει να γίνονται και πράξη. Ναι, να δούμε αυτά που πρέπει να γίνουν, κύριε Σαρή. Στη συνέχεια, λοιπόν, άρα λοιπόν τα περιαστικά πάρκινγκ πρέπει να γίνουν πράξη, η απομάκρυνση των λεωφορείων πρέπει να γίνει πράξη και επίσης πρέπει να γίνει μια μελέτη, λοιπόν, η οποία θα έχει ένα σημαντικό παρανομαστή. Μετά από διάλογο, συζήτηση και επιστημονική τεκμηρίωση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε θαραλέες και τολμηρές λύσεις. Δεν γίνεται με χαϊδέματα, δεν γίνεται με ημίμετρα. Και για τους πεζόδρομους και για τους ποδηλατόδρομους πρέπει να γίνουν ριζικές και ουσιαστικές τομές. Τώρα, θα βοηθήσει η τεχνολογία, θα αμβλύνει λίγο το πρόβλημα η τεχνολογία? Βεβαίως και θα το αμβλύνει. Έχουμε δει από άλλους δήμους ότι μπορεί να δημιουργηθούν πλατφόρμες να αξιοποιηθούν. Ένα αξιοποιηθεί και η τεχνολογία, η οποία δεν είναι στατική και αναλύωτη, συνέχεια εξελίσσεται. Άρα λοιπόν, στη βέλτιστη δυνατή μορφή της θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να ξέρουμε ακόμα και σε εφαρμογές στα κινητά που υπάρχει δυνατότητα για παρκάρισμα, πού. Και τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Κυκλοφορία δεν είναι απλά μια υπηρεσία, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. Είναι προφανές ότι όταν μπαίνει μία αντίθεση ανάμεσα στο ιδιωτικό συμφέρον και στο κοινό συμφέρον, ο Δήμος πρέπει να προετοιμάζεται για μία δημοτική συγκοινωνία η οποία θα είναι φτηνή, θα είναι προσετή και θα καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων. Πολλές φορές έχουμε δει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να τσακώνονται μεταξύ τους τα δύο κτέλ ποιος δεν θα πάει στο τάδε χωριό, έτσι για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, διότι δεν τον συμφέρει.
Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να το δει ο Δήμος σαν πολύ πολύ βασικό, να καλύψει δηλαδή και τις ανάγκες των περιαστικών Δήμων, είτε με κλειστές διαδρομές όπως το ακροτήρι μου το λέγανε μέσα στο Πολυτεχνείο, ή με διάφορους τρόπους. Όσο όλα αυτά θα συμφωνήσουμε. Αλλά κυρίως, και τελειώνω, όχι άλλα λόγια. Βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο απροχώρητο, στο κυκλοφοριακό. Κύριε Σμανδυράκη. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μια συζήτηση και έχει προκαλέσει συζητήσεις επανειλημμένως με διάφορες αφορμές. Μάλιστα, η πρώτη επαφή που είχαμε ως υποψήφιοι δήμαρχοι ήταν σε μια πρόσκληση, μια συλλογικότητα στον Ποδηλάτρες, οι οποίοι έχουν θέσει διαχρονικά το ζήτημα όχι μόνο με τη στενή έννοια της δυνατότητας κυκλοφορίας με το ποδήλατο, αλλά γενικά της χρήσης του δημόσιου χώρου, κυρίως στον αστικό ιστό. Ακούστηκαν πολλές απόψεις. Ακούστηκαν απόψεις που συγκλίνουν σε κάποια βασικά σημεία, όπως όντως την ανάγκη δημιουργίας περιφερειακών πάρκινγκ σε μια κατεύθυνση να μειώσουμε τον αριθμό των αυτοκινήτων που μπαίνουν ουσιαστικά στο κέντρο. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς και σαν πρόταση δεν δίνουμε μόνο έμφαση στη δημιουργία αυτών των περιφερειακών πάρκινγκ. Δίνουμε σημασία στη διασύνδεση και στους τρόπους που μπορεί να υπάρξει διασύνδεση των σημείων αυτών με το κέντρο. Να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε κάποιους ηλικιωμένους που ενδεχομένως δεν μπορούν να μετακινηθούν με ποδήλατο ή με άλλα μέσα, να έχουν μια ήπια αστική κυκλοφορία με ηλεκτροκίνητα ενδεχομένως, λεωφορεία, τα οποία θα κάνουν κυκλικές διαδρομές και θα μπορούν να εξυπηρετούν αυτή τη μετακίνηση, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε τους πεζοδρόμους και τους ποδηλατοδρόμους για να μπορούν να χρησιμοποιούν είτε το ποδήλατο το οποίο θα είναι σε θέση να ενοικιάζεται στην περιοχή. Και είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει σε όλα τα ιδιωτικά πάρκινγκ με μεγάλη επιτυχία. Άρα θα μπορούσε και ο Δήμος να εκμεταλλευτεί αυτή την θετική ανταπόκριση που υπάρχει στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν αυτά ποδήλατα. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχουν σε ένα περιορισμό. Του Δήμου Χανίων. Όχι, το ξέρω ότι υπάρχουν, κύριε Δήμαρχε. Εγώ λέω ότι εκεί που θα δημιουργηθούν τα πάρκινγκ αυτά, να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να ενοικιάζει κάποιος με πολύ χαμηλό αντίτιμο το ποδήλατο, να μπορεί από τον ποδηλατόδρομο ο οποίος θα δημιουργηθεί να μεταβαίνει στο κέντρο, να το αφήνει και κυρίως να δούμε και μια τεχνολογία η οποία έρχεται με πολύ ταχύς ρυθμούς και μιλάω για τα ηλεκτροκίνητα πατίνια τα οποία υπάρχουν και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και έρχονται πραγματικά είναι μια πραγματικότητα που θα το δούμε πολύ γρήγορα. Πολύ προχωρημένο. Πολύ προχωρημένο, αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και συμβαίνει και ήδη μπορούμε να δούμε ότι και στην πόλη των Χανίων αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους έντονα. Αυτά λοιπόν τα μικρά και ευέλικτα οχήματα έχουν ενσωματωμένες τεχνολογίες που μπορεί ο καθένας να τα παραλαμβάνει και κυρίως να τα αφήνει σε ένα σημείο και να ενημερώνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος από πού μπορεί να το παραλάβει. Αυτό το λέω ενδεικτικά. Το λέω για να δώσουμε το στίγμα ότι η επόμενη δημοτική αρχή, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να αξιοποιεί τα εργαλεία και τις δυνατότητες που παρέχονται σήμερα. Αυτή είναι μια κατεύθυνση που διέπει όχι μόνο το κυκλοφοριακό, κάθε τομέα και κάθε πτυχή λειτουργίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Να πω όμως και κάτι σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και με μια επιδότηση εισιτηρίου. Όμως το βασικότερο, αυτό το προτείνουμε στο πρόγραμμα, το βασικότερο είναι πώς θα δείξουμε στους πολίτες ότι η μετακίνηση με αστική συγκοινωνία είναι μια μετακίνηση η οποία είναι και συνεπής και μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό της μεταφοράς του και είναι φτηνή αλλά κυρίως είναι γρήγορη. Άρα υπάρχει συνολική αντίληψη και συνολική προσέγγιση του δημόσιου χώρου. Και βέβαια θα κλείσω με τα δύο τα οποία δεν αναφέρθηκαν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστικά καταπολέμηση του φαινομένου να παρκάρουμε σε θέσεις που δεν επιτρέπεται και να μην βάζουμε το ζήτημα της αστυνόμευσης. Η αστυνόμευση είναι κάτι απαραίτητο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν ουσιαστικά τρόπος για να σταματήσει όλη αυτή η κατάχρηση και ασυδοσία που υπάρχει. Μιλάτε και το δεύτερο, για επαναφορά της δημοτικής αστυνομίας. Προφανώς μιλάμε για πίεση, για επαναφορά της δημοτικής αστυνομίας. Η δημοτική αστυνομία είναι ένας τρόπος που μπορεί η Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει πολιτικές και να διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Και τέλος, δεν μπορούμε να δούμε μόνο το κομμάτι της αστυνόμευσης, πρέπει να δούμε και ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την παιδεία, με τα προγράμματα που θα πρέπει να μπουν εκτεταμένα πλέον στα σχολεία και αυτή η δυνατότητα υπάρχει και προβλέπεται στη δικιά μας πρόταση.
για να κατανοήσουν οι νεότεροι ότι οι ευρωπαϊκές πραγματικότητες σε σχέση με τη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων, της μετακίνησης, της κινητικότητας συνολικά, περνάει μέσα και από μία αντίληψη, όπως είπα και στην πρώτη απάντηση. Η αντίληψη τελικά θα αλλάξει εάν όλο αυτό το πλέγμα παρεμβάσεων μπορεί να γίνει και δεν είμαστε από αυτούς, όπως ακούστηκε προηγουμένως, που πιστεύουν ότι θα γίνει αναμόρφωση κυκλοφοριακής μελέτης σε ένα χρόνο και το δεύτερο θα υπάρξει εφαρμογή. Θα γίνουν προσπάθειες να γίνουν όλα άμεσα, όμως η πραγματικότητα που πρέπει να μας κάνει όλους να μαθαίνουμε και να διδασκόμαστε από αυτήν έχει θέσει άλλα χρονοδιαγράμματα. Τώρα, αν στην μια διαδικασία προσέλκυσης εντυπώσεων και ψήφων κάποιοι μαξιμαλίζουν και θέτουν χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν διαψευθεί στο παρελθόν συνεχώς, θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον κόσμο που μας ακούει. Μάλιστα, να κλείσω. Δεν είναι νέα ιδέα. Χρήματα, δημόσιο χρήμα να πηγαίνει σε επιχειρηματίες δεν είναι νέα ιδέα. Την έχουμε δει να εφαρμόζεται συνεχώς στο Δήμο. Είστε απέναντι στην επιδότηση εισιτηρίου από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μας μίλησε νωρίτερα για δημοτική συγκοινωνία. Η πρόταση που κάνουμε εμείς, όχι να πληρώσει ο Δήμος στις επιχειρήσεις. Με συγχωρείτε. Κυρία Παπαδογιαννάκη, συμφωνεί. Αλλά να μην το εμφανίζουμε ως νέα ιδέα. Κυρία Παπαδογιαννάκη, και ότι οι υπόλοιποι είναι οι μαξιμαλιστές. Παρακαλώ σε εσάς να απευθυνθώ, γιατί ακούστηκαν ορισμένα πράγματα από διάφορους και όχι συγκεκριμένα. Πρώτον, δημοτική αστυνομία θέλουμε. Έχουμε ιδρύσει στα χαρτιά, το ξέρουν οι σύμβουλοι, αλλά περιμένουμε την κυβέρνηση να αποφασίσει να έχουμε διορισμούς. Κύριε Δήμαρχε, γι' αυτό πίεσα, μίλησε το ξέρω, για πίεση. Μα δεν αναφέρομαι σε εσάς. Λέω να το ξεκαθαρίσουμε. Λίγο το κυκλοφοριακό, και επίσης επιδότηση, δύο λεφτά, να σας ξεκαθαρίσω ορισμένα ανακρίβειες που ακούστηκαν. Επιδότηση εισιτηρίου δεν έχει δικαίωμα να κάνει. Το ψάξαμε στην περίπτωση των φοιτητών και δεν γινόταν. Αν βέβαια μισθώσει ή κάνει κάτι άλλο κτλ. Είναι διαφορετική διαδικασία. Δεν μπορεί να επιδοτήσει όμως το εισιτήριο το οποίο το κάνουμε από 10 λεπτά. Εδώ υπάρχει όμως ένα ζήτημα και θέλω να το θέσω επί της διαδικασίας. Ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι η διαδικασία επιδότησης εισιτηρίου δεν προβλέπεται. Προφανώς η άμεση επιδότηση δεν προβλέπεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρόποι που μπορεί να βρεθεί μια ενίσχυση. Άρα είναι θέμα κατά πόσο η επόμενη δημοτική αρχή έχει ευελιξία να κάνει την ευελιξία να το εφαρμόσει. Αν μείνουμε στο τι προβλέπετε, λοιπόν, δεν θα προχωρήσει ποτέ αυτή η συζήτηση. Δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα στο Δήμο. Και δεν θα προχωρήσουμε και τη συζήτησή μας. Αν θέλουμε να προτείνουμε πράγματα που είναι εκτός νόμου, δεν μπορεί. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδογιαννάκη. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι μια διαπίστωση πως αν κάποιος από τους πολίτες που μας παρακολουθεί είχε ως μοναδικό κριτήριο το ποιον θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές στη λύση του κυκλοφοριακού, σίγουρα απογοητεύτηκε. Σήμερα τουλάχιστον όμως ακούστηκαν. Ναι. Διότι ακούστηκαν πάρα πολλές ιδέες, σκόρπιες ιδέες, χωρίς αν θέλετε κάποια τεχνική προσέγγιση και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η ιδέα. Και σίγουρα δεν άκουσε κάποιο συνολικό σχέδιο πάνω στο πώς κάποιος υποψήφιος δήμαρχος θα προχωρήσει προκειμένου να λύσει το κυκλοφοριακό, που εδώ νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα θέμα όπου άπτεται πάρα πολλών άλλων θεμάτων που θέλουν μια συνολική προσέγγιση και όχι μια αποσπασματική προσέγγιση μόνο στο κυκλοφοριακό. Και το σχέδιο βιώσιμης θα το πω για το σχέδιο, κύριε Δήμαρχε, μη με διακόπτε, δεν θα πω και για το σχέδιο. Μίλησε τελείως, ας πούμε, απαξιωτικά. Όχι, για όλες δεν μίλησε απαξιωτικά. Νομίζω θα με κρίνει έχουμε ο πολίτης. Έχουμε καταθέσει όλοι μας ένα πρόγραμμα, είναι γραμμένα. Καθένας σας κρίνει ο πολίτης. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι βέβαιο πως όλοι μας το όραμα που βλέπουμε για τα Χανιά του αύριο είναι κοινό. Δηλαδή, όλοι μας θέλουμε μια πόλη όπου θα απομακρύνονται τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης και θα τα αφήνουμε σπίτι μας, να γίνεται μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, προσβασιμότητα πιο εύκολη σε πεζό ανάπηρο. Νομίζω όλοι συγκλίνουμε σε αυτό το μοντέλο. Ακούγονται πολύ ωραία για να είναι. Όχι, όλοι συγκλίνουμε. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν θα πω, επειδή δεν θα πω ιδέες, γιατί τις ιδέες έχουμε όλοι και πολύ εύκολα τις αναφέρουμε, εγώ θα πω και θα προτείνω μάλιστα και στους 7 υποψήφιους, αν αποδεχόμαστε την πρόταση που θα κάνω, θα την κάνουμε την επόμενη
του πρώτου Δημοτικού Συμβούλου. Δηλαδή αυτό που λέω είναι, επειδή όλη αυτή η διαδικασία έχει πάρα πολλές δυσκολίες για να υλοποιηθεί, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Δήμαρχο σε σχέση με την ανάθεση της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας, που είναι ένα εργαλείο που θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αυτό μελλοντικά. Τρέχει, υπάρχει, μισό λεπτό, μα μην με διακόπτετε. Τρέχει, δεν έχει παραδοθεί, θα παραδοθεί. Καλό θα ήταν να γίνει ανάθεση πριν από 10 χρόνια ή ακόμα και πριν από 5 χρόνια που ήσασταν εσείς δήμαρχος. Αλλά έστω και αργά έγινε. Θα είναι λοιπόν ένα εργαλείο αυτό. Και να σημειώσω, επειδή με διακόψατε, ότι θέματα αντιμετώπισης του κυκλοφορίου, του κυκλοφοριακού τα τελευταία 5 χρόνια, το μόνο που είδα είναι τα κολονάκια, τα πλαστικά που βάλατε στον δρόμο. Δεν είδα κάτι άλλο. Και σε σχέση με τις 4 λωρίδες που είπατε, μία λωρίδα υπάρχει παντού στα Χανιά. Υπάρχουν παντού διπλοπαρκάδες. Δεν είδαμε βέβαια και τους Χανιώτες να συμμορφώνουν τα διαδρομικά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ο Δήμος δεν έχει αστυνομία, άρα τι έχετε να πείτε. Η μόνη παρέμβαση που κάνατε για τη λύση του κυκλοφοριακού ήταν τα κολονάκια. Κύριε Αρχοντάκη, εσείς λοιπόν, τι προτείνετε να εγώ λοιπόν θα κάνω συγκεκριμένα... Τι κάνατε εσείς για το κυκλοφοριακό. Πού ήμουν 8 χρόνια. Ήσασταν σε δημοτική, μάλλον 4 χρόνια, εντάξει, σε δημοτική αρχή. Αν εκλεγείτε, ποιος είναι ο δικός σας ο σχεδιασμός. Καταθέτω εγώ την πρότασή μου. Τη μελέτη βιώσιμης κινητικότητας που είχε ανατεθεί από το Δήμο Χανίων και καλώς είχε ανατεθεί. Την καταθέτουμε. Τη βάζουμε στο τραπέζι, μόλις ολοκληρωθεί, τη βάζουμε στο τραπέζι και όλες μαζί οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και οι 8, αν είμαστε εκεί οι 8, καθόμαστε σε ένα τραπέζι και αναλαμβάνει ο καθένας τα πολιτικά κόστη. Γιατί πολύ καλά είπε ο κ. Ρίζος ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και πολιτικά κόστη. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα τους βολεύει αυτή η προσέγγιση της βιώσιμης κινητικότητας, και καθόμαστε και επιμερίζουμε την ευθύνη σε όλες τις παρατάξεις. Όλοι αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης μας. Έχουμε τεχνικούς συμβούλους ενδεχομένως στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Μετσοβίου, το ΤΕ, όποιον άλλο πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, και ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό της πόλης για τα επόμενα πολλά χρόνια, διότι πράγματι είναι αλήθεια ότι αυτός ο σχεδιασμός υλοποιείται σταδιακά και δεν είναι μόνο έργο μιας δημοτικής αρχής. Αυτό δηλαδή που καταθέτω είναι μια διαδικασία διαβούλευσης από όλες τις δημοτικές παρατάξεις μαζί με τους συμβούλους, όπου αυτό καταλήγει σε μια κανονιστική απόφαση, η οποία κανονιστική απόφαση δεσμεύει και εμάς και τους επόμενους, προκειμένου να κάνουμε πράξη το όραμα που έχουμε για τα Χανιά. Αυτό προτείνω. Αλλιώς θα συνεχίζουμε ο καθένας να λέει ιδέες και δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Είναι αυτό που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά. Αν δεν πάει συλλογικά όλη αυτή η ιστορία, αν δηλαδή δεν συμμετέχουμε όλοι σε μια κοινή δράση και ο Κλισθένης, αν θέλετε... Τι περιγράφω? Μας περιγράφετε πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβουλίο? Όχι, δεν περιγράφω τίποτα. Κύριε Αρχοντάκη, δεν κατάλαβα να εγώ μιλάμε. Καταθέτω μια πρόταση. Πολύ σωστή αν πρόταση. Σε αυτή την πρόταση, αν σε αυτή την πρόταση κάποια παράταξη δεν επιθυμεί να συμμετέχει, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Εγώ καταθέτω μια πρόταση ότι σε μεγάλα θέματα που είναι οραματικά, που είναι για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, πρέπει όλοι μαζί να συναποφασίσουμε, να επιμερισούμε την ευθύνη και το πολιτικό κόστος, γιατί θα υπάρξουν και θέματα και αντιδράσεις και οικονομικά συμφέροντα, όπως υπόθηκαν και όλα αυτά τα πράγματα. Μια απορία, κύριε Αρχοντάκη, το 2011, όταν είχατε εκλεγεί, γιατί δεν καθίσατε να συζητήσετε τα ζητήματα του κυκλοφοριακού, αλλά φύγατε από είναι, το Δημοτικό κύριε Συμβούλιο Σαρή, και έρχεστε σήμερα να μας προτείνετε διάλογο. Δεν υπήρχε τότε πρόβλημα. Όχι, δεν είναι ατάκα, είναι πραγματικότητα. Εγώ έχω απαντήσει για το 2011. Εγώ σας ζητώ να τοποθετηθείτε και εσείς είστε ένας άνθρωπος που είστε, αν θέλετε, και έχετε και καταβολές αριστερές και νομίζω ότι η συμμετοχική διαδικασία είναι κάτι που σας αρέσει και αυτό. Δεν μου αρέσει. Εγώ προτείνω λοιπόν μια συμμετοχική διαδικασία. Η οποία απαραίτητο και είναι στοιχείο. Είναι απαραίτητο. Ποια είναι η πρόταση, το είναι να την εννοούμε. Να πάμε παρακάτω. Προκειμένου να πάμε μπροστά την πόλη. Αυτό προτείνω. Ξεκίνησε ο κύριος Αρχοντάκης, κατηγορώντας και ισοπεδώνοντας οτιδήποτε υπόθηκε πριν και κατέληξε να μας περιγράφει την αυτονόητη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου την επόμενη. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν συνέργειες την επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, δεν είναι αυτονόητο να υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχική από όλες τις παρατάξεις σε ένα όραμα για τα Χανιά. Πώς το κρίνετε αυτό? Δεν είναι αυτονόητο. Δεν το άκουσα από κανένα. Αυτό δεν το άκουσα από κανένα. Υπάρχει μια σύγχυση. Να συνεχίσουμε, σας παρακαλώ, τη συζήτηση. Κανένας μας δεν
έχει την έπαρση να πει εδώ πέρα ότι έχω όλη τη λύση αυτή τη στιγμή. Ορίστε, Χανιώτη και λαοί δημοσιογράφοι. Κανείς δεν την έχει. Θέλει σίγουρα μελέτη από ειδικούς κτλ. Και απόφαση να την κάνουμε πράξη. Σίγουρα. Αυτό να πάμε σε κάτι άλλο. Ναι, μπορώ όμως, μιλήσανε όλοι για ένα θέμα που κυρίως αφορά ένα σχέδιο που ήδη προχωράει για το Δήμο Χανίων. Δύο λεφτά. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Εγώ αυτό που λέτε, προσέξτε. Κύριε Δήμαρχε, το στηρίζουμε αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια ότι. Θα σας πω το εξής. Ότι εδώ μιλάμε ότι δεν έγινε το ένα, δεν έγινε το άλλο. Υπόθηκε ότι τα κολονάκια είναι το μόνο που κάνατε. Ήταν το μόνο που κάναμε και λειτουργήσε πολύ γρήγορα, διότι η πόλη ήταν αδιάβατη πραγματικά. Και εμένα δεν μου αρέσουν. Όμως τώρα μου λένε βάλτε και εδώ, διότι χρειάζεται. Αυτά είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να λυθούν οριστικά άλλα ζητήματα. Μέχρι να λυθεί το θέμα της αστυνόμευσης. Δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Άρα είναι ευθύνη της αστυνομίας. Λοιπόν, όχι. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, για να πω και στον κύριο Αρχοντάκη και σε όλους, ούτως ή άλλως προβλέπει διάλογο. Στις 10 του Απρίλη έγινε διάλογο. Δεν ήσασταν εκεί, ήσασταν. Δεν θυμάμαι. Μην πάμε σε αυτά που έχουν γίνει. Μην πάμε στα πεπραγμένα, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Δήμαρχε, άλλο διάλογο και άλλο συναπόφαση και επιμερισμό διαπίστωση. Ο διάλογο είναι. Δεν καταλάβατε. Η διαδικασία του Συμβουλίου δεν είναι συναπόφαση. Αποφασίζει απολύτως το Συμβούλιο. Επειδή δεν μπορεί χωρίς το Συμβούλιο. Θα κληθείτε να συνεργαστείτε, κύριε Βάμβουκα. Μα φυσικά θα συνεργαστούμε και φυσικά αυτό είμαστε θέλω υπέρα. Να ρωτήσω. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στη διαδικασία αυτή δεν συμμετέχει μόνο το Συμβούλιο. Το ΣΒΑΚ είναι ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κοινότητας που συμμετέχει καταρχήν ο πολίτης και το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντως και το Δημοτικό Συμβούλιο εν τέλει θα αποφασίσει. Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη και το πολιτικό κόστος έχει ήδη ληφθεί τουλάχιστον από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Μάλιστα, και πάμε παρακάτω, δεν συμφωνία, το βάλτε μια τελεία. Σημαίνει λιγότερο αυτοκίνητο φιλικά να αναλάβουν μέσα. Όλες παρατάξεις τον πολιτικό κόστος, ναι, αυτό λέω. Ναι, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Εύχομαι να το αναλαμβάνουν όπως δεν το ανέλαβαν όταν συγκρουστήκαμε για θέματα δημόσιου χώρου, κοινοχρήστων κλπ. Το εύχομαι πραγματικά το επόμενο Συμβούλιο να τα δεχτεί. Γιατί εμείς το κόστος το πήραμε και συγκρουστήκαμε. Και ήταν και άλλες παρατάξεις που συμπαραστάθηκαν τον κύριο Σαρίστα, ήταν κάποιοι άλλοι. Όμως δεν το πήραμε όλοι. Εύχομαι στο επόμενο Συμβούλιο να το πάρουμε όλοι. Κύριε Βουρλάκη, να ανοίξω ένα άλλο θέμα το οποίο ήδη έχετε θίξει και έχει να κάνει με την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων. Ο Κλισθένης φέρνει πολύ μεγάλες αλλαγές στα νέα αυτοδιοικητικά όργανα που θα προκύψουν από αυτές τις εκλογές και ένα μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο ως επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε, να υποχωρήσετε σε κάποιες από τις θέσεις σας και να συγκλίνετε απόψεις μεταξύ σας. Κύριε Βουρλάκη, να αρχίσω με εσάς. Οι θέσεις σας, οι θέσεις της λαϊκής συσπήρωσης είναι πολύ σταθερές. Στα Δημοτικά Συμβούλια και στην Κεντρική Πολιτική Σκηνή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε συνεργασίες αν χρειαστεί. Για να λειτουργήσει και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε. Κοκορομαχίες, όπως είδατε προλίγο εδώ πέρα, δεν έχουμε ούτε είναι στην οπτική μας, ούτε στην αντίληψή μας, ούτε θέλουμε να πέσουμε σε τέτοιο επίπεδο. Υπάρχουν ουσιαστικά σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει για να γίνουν συνεργασίες, να συναποφασίσουν ή να αποφασίσουν για ποιους θα παλέψουν την άλλη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γενικά και αόριστα σε μια έκθεση ιδεών συνεργασίας, εμείς δεν είμαστε διαθετημένοι να πράξουμε έτσι. Σε συγκεκριμένες όμως ζητήματα εξυπηρέτησης της πλειοψηφίας του χανιώτικου λαού και βεβαίως αν θέλουν να συμφωνήσουν και να μπουν, μπροστά, να μπουν στις θέσεις και του συνδυασμού μας, βεβαίως θα συνεργαστούμε. Να πω όμως εδώ ότι ο Κλισθένης, ο οποίος μόνο κατά το ζήτημα της απλής αναλογικής εμείς συμφωνήσαμε και διαφωνούμε σε όλα τα άλλα. Διαφωνούμε που θέλει δήμους και κοινότητες και περιφέρειες να λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια. Δεν μπορούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα εμείς να συμφωνήσουμε με κανένα, αφού εδώ πέρα οι περισσότεροι διεκδικητές του Δήμου Χανίων συμφωνούν και υπερψήφισαν τον Κλισθένη. Και να μου επιτραπεί η λέξη, βγάζουν κορώνες τώρα για αυτό το ζήτημα. Δεν γίνεται να θέλουμε να έχουμε ένα Δήμο να λειτουργεί όπως προείπαμε επιχειρηματικά κριτήρια και να θέλουμε και το καλό των Δημοτών. Δυστυχώς, κάποιοι λίγοι θα κερδίζουν από αυτό το μοντέλο, κάποιοι λίγοι, θα το πω εγώ έτσι χοντρά, θα οικονομάνε και η πλειοψηφία των πολλών, οι πολλοί συμπολίτες μας, δυστυχώς θα δεινοπαθούν. Με όσες καλές προθέσεις, με όσα καλά λόγια ακούσουμε εδώ πέρα, δεν μπορούν να δρούν υπέρ των συμφερόντων των πολλών, δυστυχώς θα δρούν υπέρ των συμφερόντων των λίγων. Σε αυτή λοιπόν τη λογική
εμάς δεν θα μας βρουν σύμφωνος, θα μας βρουν απέναντι. Θα προσπαθήσουμε με όποια δύναμη μας δώσει ο χανιώτικος λαός να στρέψουμε την πολιτική του Δήμου αυτή υπέρ τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των Χανιωτών. Και έχουμε παραδείγματα σε αρκετούς σε πέντε Δήμους της Ελλάδος, στην Πάτρα, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Ικαρία, που εμπήκαν οι δημοτικές αρχές μακριά από αυτό το στενό πλαίσιο του κλειστένι μπροστά, διεκδίκησαν και κέρδισαν πραγματικά για την πλειοψηφία των δημοτών αυτών των περιοχών. Σε μια τέτοια λογική, λοιπόν, μπορούμε, αν θέλουν και κάποιοι από τους που θα βγούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συμπράξουμε, μπορούμε να συμπράξουμε και να συμφωνήσουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο να παλέψουμε. Μάλιστα. Πριν πάω σε εσάς, κύριε Δαμιανάκη, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής «Ψηφίζω Κρήτη». Συζητάμε με τους υποψηφίους δημάρχους των Χανίων για τις συνεργασίες, τις απαραίτητες συνεργασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ης Ιουνίου. Να δώσω το λόγο στον κύριο Δαμιανάκη. Να μας πείτε, κύριε Δαμιανάκη, κατά πόσο είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε με τους επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων. Θα υπάρχει, το μόνο βέβαιο, πολυφωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει. Πόσο θετικό ή αρνητικό είναι αυτό? Θα το απαντήσω σε δεύτερο χρόνο, στον χρόνο που έχω βεβαίως, σε βάρος του χρόνου μου για αυτήν την ερώτηση. Θέλω όμως να πω κάτι σε όλους μας. Ο Γρηγόρης Ορκοντάκης, νομίζω, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά αναφέρθηκε ότι δεν προτείναμε τίποτα σε αυτό το τραπέζι. Σε σχέση με το κυκλοφοριακό, πράγματι είναι ένα μείζον ζήτημα. Τον τρόπο δεν προτείναμε. Όχι. Για τα αυτονόητα, μην κάνουμε τώρα κορομαχία, για τα αυτονόητα δεν μιλάμε. Αυτό λοιπόν που λέω σε αυτή την πρότασή του, δηλαδή τι είπε ο κ. Ορκοντάκης, να συμφωνήσουμε όλοι στην ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδίου βιώσιμης ασυγκρίνησης κινητικότητας. Σωστό. Είναι όμως πρώτο και στο δικό μου πρόγραμμα, πρώτη θέση, είναι και στο πρόγραμμα του Παναγιώτη, είναι σε προγράμματα όλων μας, των περισσότερων. Και είπα μάλιστα αυτό που ξεκίνησα. Εγώ είπα ότι το κυκλοφοριακό δεν λύνεται ούτε σε μία μέρα, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε μία δημοτική θητεία. Το κυκλοφοριακό απαιτεί πράγματι ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Η μελέτη Φραντζεσκάκη που υπόθηκε ανατέθηκε το 2002 από το υποχωδέου, το 2004, το 2002 ανατέθηκε, η οποία πράγματι έμεινε στα συρτάρια, δεν υλοποιήθηκε. Μιλάμε συνέχεια για το κυκλοφοριακό, όλες οι δημοτικές παρατάξεις που πέρασαν, μηδεμιάς ξερωμένης, κυκλοφοριακό είναι σήμερα αυτό που είναι. Άρα λοιπόν αλίμονο αν δεν στέρξουμε σε μια συναντήληψη ότι αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Αυτό λοιπόν απαντά και στο θέμα που θέσε μόλις πριν και ο Γρηγόρης. Αυτό απαντά. Αυτό απαντά. Σε τι? Είναι ένα από τα 5-6 θέματα που όχι μόνο θα υποχρεωθούμε να συνεργαστούμε λόγω του κλειστένη, αλλά που πρέπει και χωρίς να το επέβαλε ο κλειστένη να συνεργαστούμε. Πρέπει όλοι μαζί, αναλαμβάνοντας από κοινού το πολιτικό κόστος, ένα είναι αυτό, να το κάνουμε και να συνεργαστούμε. Το θέμα των νεωρίων, αυτό του θησαυρού, δεν πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να το κάνουμε? Είπε ο Γρηγόρης για κανονιστική απόφαση. Όχι, αυτές πρέπει να είναι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτές είναι αποφάσεις, τι είπα να πει κανονιστικό πλαίσιο. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Να πούμε 5 πράγματα, 1, 2, 3, 4, 5, τα οποία θεωρούμε πραγματικά κομβικά και κρίσιμα για την επόμενη μέρα, θα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν αυτές οι τομές, αυτές οι 5-6 προτεραιότητες, τις βάλουμε μπροστά και συμφωνήσουμε. Πάντα όμως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική μου θέση και αντίληψη, όλες αυτές να λειτουργούν υπέρ των πολλών, το τονίζω κι εγώ, και όχι των λίγων, εγώ είμαι πρόθυμος να συμπράξω με οποιονδήποτε, γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον του Δήμου μας. Αυτή είναι η βασική μου θέση. Και ο καινούριος νόμος. Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη. Είναι γεγονός ότι κάποιοι δεν περιμέναμε τον κλειστένη για να προχωρήσουμε σε συνεργασίες. Και αυτό βεβαίως το έχει αποδείξει η πορεία μας, η αυτοδιοικητική, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε απαραίτητο, είναι κάτι το οποίο βάζουμε πάνω απ' όλα, γιατί τελικά, χωρίς συνεργασία και συνέργεια, δεν μπορεί να επιτευχθεί τίποτα. Είναι δεδομένο ότι όλο αυτό το διάστημα, καταθέτοντας οι παρατάξεις τον προγραμματικό τους λόγο, το σχέδιό τους για τα Χανιά του αύριο, όλοι μας,
διακρίνουμε ότι υπάρχουν σημαντικά και πολλά σημεία σύγκλησης. Μπορούμε δηλαδή απλά να συνονοηθούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Ποιος μπορεί να είναι αντίθετος σε μια κοινή, να το πούμε έτσι, προτεραιότητα που έχει να κάνει με τις κοινωνικές δομές του Δήμου, με την κοινωνική πολιτική του Δήμου? Σαφέστατα και είναι δεδομένο ότι θα συνεργαστούμε όλες οι παρατάξεις. Γιατί πάνω απ' όλα θεωρούμε ότι εμείς που θέτουμε υποψηφιότητα για δήμαρχη, πάνω απ' όλα βλέπουμε αυτό που λέγεται κοινωνία των πολιτών. Πέραν τούτου, εγώ θα είμαι σαφής. Είναι θέματα που πάλι προκύπτουν μέσα από το διάλογο που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε καταθέσει όλοι, που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή κάποιοι δεν πιστεύουμε στον Κλισθένη, δεν στηρίξαμε τον Κλισθένη, είμαστε υποχρεωμένοι και θεσμικά έχουμε προετοιμαστεί να τον υπηρετήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο Κλισθένης προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό, όπως λέγεται, την αναμπουμπούλα, επιτρέψτε μου την έκφραση, να δημιουργήσει θέματα, αλλά πιστεύω ότι όρημοι άνθρωποι που αγαπούν την πόλη τους θα συνεργαστούν. Είναι ζητήματα, λοιπόν, στα οποία δεν συμπίπτουν οι απόψεις μας. Και η επόμενη δημοτική αρχή θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορούμε να μένουμε όλοι σε ένα πλαίσιο γενικό συνεργασιών και θεωριών για να πετύχουμε. Εμείς, κάποιοι που γνωρίζουμε την αυτοδιοίκηση, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ζητήματα, θέματα, χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι, παίρνοντας πρωτοβουλία, χωρίς να υπολογίσουμε πολιτικό κόστος. Μάλιστα. Και βλέπω, κυρία Παπαδογιαννάκη, ότι μέσα σε αυτό το τραπέζι, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες που, επαναλαμβάνω, μπορούμε να συνεργαστούμε και αυτό θα κάνουμε. Υπάρχουν προγραμματικές θέσεις που, βλέποντας ότι συγκλίνουμε, βεβαίως θα συνεργαστούμε για τα Χανιά του αύριο. Κύριε Ρίζο. Νομίζω ότι κανείς γίνεται χρήσιμος σε αυτή την πολιτική συζήτηση όταν είναι αιχμηρός. Και νομίζω ότι θέλω να μπω όσο μπορώ πιο βαθιά στο ερώτημά σας. Ο Κλισθένης δεν έχει φέρει ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων σε σχέση με τον Καλλικράτη. Για εμάς συνεχίζει το έργο του Καλλικράτη. Ο Κλισθένης δεν έχει. Όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα λειτουργούν όλοι μηδενός εξαιρουμένου με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Και ο Κλισθένης, που επέβαλε ο Καλλικράτης, έχει θέσει τα όρια των περικοπών. Και αυτό ο Κλισθένης το συνεχίζει. Το ρόλο της αποκεντρωμένης διοίκησης, το ρόλο των επιτρόπων, υπήρξαν ομόφωνες αποφάσεις. Δεν τον αμφισβητεί ο Κλισθένης. Υπήρξαν ομόφωνες αποφάσεις πρόσφατα του Δήμου Αθηναίων να μην δοθεί χώρο στη Χρυσή Αυγή, παρόμοια με την πρότασή μας, με την απόφαση τη δικιά μας, του Δήμου Χανίων. Και όμως παρενέβη η κυβέρνηση μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης και έδωσε, ανέρεσε την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Αυτό το καθεστώς ο Κλισθένης, όχι δεν θα το αλλάξει, θα το εντείνει. Άρα να μην μένουμε απλά στις συνεργασίες, να μην μένουμε απλά στην επίφαση της απλής αναλογικής, θα έλεγα, την οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Για να έρθουμε λιγάκι πιο μέσα στο ζήτημα, στο ερώτημά σας, στο ζήτημα των συνεργασιών. Συνεργασίες έχουν όρους. Με ποιους όρους και για ποιους συνεργασίες, απαντάμε εμείς. Να συνεργαστούμε για να αποφασίσουμε για το πλαίσιο, για παράδειγμα, στην καθαριότητα ότι θα δίνεται σε εργολάβο η σάρωση των δρόμων. Αυτό για μας θα σήμαινε εγκατάλειψη των 120 εργαζομένων σε εργολάβο στη Δεδισά, που δουλεύουν μέσα στα σκουπίδια και δεν παίρνουν επίδομα αθυγιεινής εργασίας, κυρία Παπαδογιαννάκη. Ναι, κοινωνική πολιτική συμφωνούμε όλοι, αλλά πώς κοινωνική πολιτική? Να δώσουμε τα σχολικά γεύματα σε εταιρείες catering? Όχι, είναι η απάντηση. Από τη δικιά μας την πλευρά υπερασπίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα των σχολείων, της υγείας, της πρόνοιας, όλων των κοινωνικών δομών των οποίων έχουμε. Άρα θέτουμε τα πλαίσια. Θα πούμε, ναι, συνεργασία, αν θέλετε να διώξουμε, αν θέλετε να
απαλλάξουμε το Δήμο από μια σειρά εργολάβους που έχουν ιδιωτικοποιήσει στην ουσία και η προηγούμενη δημοτική αρχή, η απερχόμενη δημοτική αρχή είναι έργο της. Θα η εργολαβιοποίηση των Δήμων. Βεβαίως, αν θέλετε να διεκδικήσουμε μαζικά, μόνιμο προσωπικό, μαζικούς διορισμούς στις υπηρεσίες μας, βεβαίως θα συνεργαστούμε με όποιον θέλει και συμφωνεί με αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε να πούμε ότι θα διδάξουμε όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς χωρίς βάουτσερ, στους δημόσιους χωρίς βάουτσερ, χωρίς ΕΣΠΑ και τους περιορισμούς του, χωρίς τροφία, βεβαίως να συνεργαστούμε. Δεν θα πούμε όχι σε αυτού του είδους τις αντιλήψεις. Αν θέλουμε, επειδή υπόθηκε και. Ξέρετε, συγκρούνται και αντιλήψεις. Στην προηγούμενη δημόσια αντιπαράθεσή μας υπόθηκε και χαρακτηρίστηκε το Airbnb ουσιαστικά σαν λύση απέναντι στην κρίση. Λίγο πιο σύντομα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν θέλετε πραγματικά να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στην κατοικία, να γίνουν φοιτητικές εστίες, να γίνουν εργατικές εστίες, να μην ζει ο κόσμος στη φτώχεια, να τα πάρουμε όλα πίσω που λέμε, βεβαίως. Είδω η Ρόδος, είδω και το πείδημα. Οι συνεργασίες προέρχονται. Και θέλουμε το πλαίσιο από τη δική μας την πλευρά να το βάλει ο κόσμος και να επιβάλλει αυτές τις συνεργασίες, ο κόσμος ο οποίος υποφέρει 10 χρόνια από τα μνημόνια και τα διεκδικεί όλα πίσω. Μάλιστα. Κύριε Σαρή. Επειδή επικεντρωθήκαμε στις συνεργασίες, και αυτό ήταν μάλλον και η ουσία της ερώτησής σας, θα περιοριστώ μόνο σε αυτό και την οικονομία του χρόνου. Χαίρομαι. Κυρία Παπαδογιαννάκη, εάν κάποιος έβλεπε τα βίντεο από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διαπίστωνε ότι όντως υπήρξαν συνεργασίες και την προηγούμενη περίοδο. Οι συνεργασίες αυτές έγιναν από ανθρώπους και παρατάξεις που είχαν ασκήσει εξουσία στο Δήμο, του κ. Σκουλάκη, του κ. Παπαδογιάννη και ένα μεγάλο μέρος του κ. Βάμβουκα. Δεν στα εξής, συμμετείχε σε μια παράταξη ο κ. Παπαδογιάννης. Στα ζητήματα στα οποία υπήρξε όντως έτσι μια ενιαία στάση, ήταν για το ζήτημα που έχει να κάνει με τον κοινόχρηστο χώρο και τα τραπεζοκαθίσματα και θα δείτε ότι εναντιώθηκαν σε κάθε προσπάθεια για να μπει μια τάξη έστω και πρωταρχική σε αυτό το ζήτημα. Στις εργολαβίες σάρωσης και ιδιαίτερα στο ζήτημα της δυνατότητας που έδινε ο νόμος από το 17 να μονιμοποιηθούν 210 άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εργολαβίες που τις πληρώνουμε εμείς σαν δημότες. Όπως επίσης να μονιμοποιηθούν περίπου 35 εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας και δεν έγινε, γιατί δεν ψηφίστηκε από τις ίδιες παρατάξεις και το κομμάτι του κυρίου Βάμπουκα, από τον κύριο Βάμπουκα. Η διαχείριση με τις καντίνες τόσα χρόνια στο Δήμο, με τα μύρια όσα που γίνονται, έγιναν σε δύο καντίνες, έγινε κανονική διάρρηξη και από τους ίδιους χώρους πάλι ενωμένοι μας αρνήθηκαν να συζητήσουμε καν αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ζήτημα της διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας και το πώς μισθώνονται τα δημοτικά κτίρια όπως είναι το καφέ Κήπος, όπου παρατηρούμε ότι δεν τηρήθηκε η στοιχειώδης νομιμότητα που βάζει ο νόμος όσον αφορά τους πληστηριασμούς και παραχωρείται ένας χώρος για 6 χρόνια και τον έχει για 30 εντελώς αυθαίρετα και υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη ανακατεμένη στις παρατάξεις του κυρίου Βερβιδάκη, έτσι του κυρίου Σκουλάκη και αυτή τη στιγμή βγήκε από το ΚΑΜ γιατί διαχειρίζεται αυτό το θέμα το ΚΑΜ. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω λοιπόν ότι ναι μεν σε συνεργασίες, αλλά υπήρχε και από τη δική μας τη μεριά μια στάση που έλεγε το εξής. Η Δημοτική Αρχή έφερε μερικά ζητήματα, όπως ήταν η ενοποίηση για τις κοινωνικές υπηρεσίες, ο κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους κτλ. Άσχετα με το ότι δεν ολοκληρώθηκαν, όμως το στηρίξαμε και εμείς και οι άλλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή λοιπόν και αυτή ήταν μια συνεργασία προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Με πάρα πολύ οξυμένες αντιθέσεις μέσα στο Συμβούλιο και ένταση. Επίσης, ο Κλισθένης αυτή τη στιγμή μας αναγκάζει να φανούμε προς τα έξω συνενετικοί, γιατί δεν έχουμε την αυτοδυναμία. Το θέμα είναι πότε είμαστε πιο αληθινοί, κυρία Παπαδογιαννάκη. Όταν εμείς είτε θεωρούσαμε το απόλυτο κακό ό,τι πει η Δημοτική Αρχή, όταν λειτουργούσαμε με μια λογική ο θάνατος η ζωή μου, όταν απουσιάζουμε από νευραλγικού, θελημένα όμως, έτσι, από πάρα πολύ σημαντικές συνεδριάσεις, σχεδόν όλη η παράταξη, το 99% μιας παράταξης για κρίσιμα ζητήματα, όπως ήταν έκτακτες συνεδριάσεις για το γυροκομείο, για την πλατεία της Σούδας κτλ.
Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εύχομαι και ελπίζω αυτό που ακούγεται εδώ πέρα να είναι όντως η αλήθεια και όχι αυτό που έχουμε βιώσει τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θεωρούμε ότι όντως πρέπει να γίνονται και επιβάλλεται να γίνουν συνεργασίες πάνω σε συγκεκριμένο πλαίσιο, πάνω σε συγκεκριμένες αρχές, πάνω στο τραπέζι οι συνεργασίες αυτές και όχι συνεργασίες κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις μια συνεννόηση στα πλαίσια μιας δημοτικής αρχής εάν δεν είναι ενημερωμένος και ο κόσμος και τα μέλη σου έτσι, για το τι σημαίνει αυτή η συνεργασία. Σας παρακαλώ, γιατί και τελειώνοντας λοιπόν, θέλουμε να πούμε το εξής, ότι ναι, εμείς σαν παράταξη θα συζητήσουμε και θα καθίσουμε στο τραπέζι έτσι, και έχουμε κάθε διάθεση να κάνουμε συνεργασίες και να βάλουμε πάνω απ' όλα το συμφέρον των πολλών και της πόλης. Κύριε Σημαντηράκη. Βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν τις εκλογές και πολλά θα εξαρτηθούν για το ζήτημα των συνεργασιών, προφανώς από το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει. Τόσο σε επίπεδο συσχετισμών παρατάξεων, όσο και σε επίπεδο εκπροσώπησης σε πρόσωπα. Όταν μιλάμε για συνεργασίες, προφανώς μιλάμε για το πλαίσιο το οποίο θέτει κάθε παράταξη, αλλά υπάρχει μία αναφορά και στα πρόσωπα τα οποία φέρουν όλη αυτή την κατεύθυνση στην πολιτική την οποία έχει τεθεί. Δεν ξέρω αν κάποιος ο οποίος έχει παρακολουθήσει διαδρομές και συμπεριφορές συγκεκριμένων προσώπων που σήμερα βρίσκονται σε μία παράταξη, χθες ήταν σε μία διαφορετική, παραπροχθές σε κάποια άλλη, μπορεί να είναι σίγουρος ότι μπορεί να συνάψει αξιόπιστες σχέσεις συνεργασίας με τέτοια πρόσωπα για να μπορέσει ουσιαστικά να περάσει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με συγκρούσεις πράγματι, με μεμονωμένα ατομικά ή συλλογικά συμφέροντα. Όταν λοιπόν τίθεται το ζήτημα των συνεργειών και τίθεται το ζήτημα πώς συμπορευόμαστε με παρατάξεις αλλά και με πρόσωπα, τίθεται πάντα το ζήτημα της αξιοπιστίας. Εγώ λοιπόν αυτό που προτείνω, αυτό που λέω, αυτό που προτρέπω τους πολίτες είναι την επόμενη Κυριακή να έχουν και αυτό σαν κριτήριο επιλογής. Να μπουν δηλαδή σε μια διαδικασία να αξιολογήσουν τους καταλληλότερους, τους ανθρώπους που έχουν δείξει με την διαχρονική παρουσία τους στα κοινά ότι έχουν μια αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουν πει, απέναντι σε αυτά που κάνουν και αυτό που κάνουν να μην εξαρτάται από τη θέση την οποία έχουν. Να μην αλλάζουν δηλαδή την κατεύθυνση που κινούνται και τον τρόπο που κινούνται, αν έχουν τη θέση του αντιδημάρχου ή όχι. Είμαστε γνωστοί πλέον σαν πρόσωπα, σε αυτές, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό των δημοτικών εκλογών και στα κοινά των χαμηνίων ευρύτερα, και ο καθένας μπορεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει αυτές τις συμπεριφορές. Όμως πέρα από τα πρόσωπα τα οποία θα σας εξήγησα τι ρόλο θα παίξουν, είναι και κατευθύνσεις οι οποίες τίθονται σε επίπεδο επικεφαλής. Προφανώς, εάν είναι μια παράταξη με συγκεκριμένη κομματική αναφορά που ξεκάθαρα τόσα χρόνια λέει τα πράγματα, τοποθετείται όπως είναι η λαϊκή συσπήρωση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν όμως στο τραπέζι εδώ άλλες δύο κομματικές επιλογές. Υπάρχει κομματική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του κ. Σαρή που είναι με κορμό. Δεν είμαστε κομματική παράταξη. Έχουμε διαφοροποιηθεί επανειλημμένως και δεν έχει καμία σχέση. Και... Μπορώ να το διευκρινίσω για να μην είναι ενοχλητικό. Εν πάση περιπτώσει, είστε μία από τις παρατάξεις η οποία έχετε ξεκάθαρη στήριξη από ένα κόμμα που κυβερνάει. Το δεύτερο, βέβαια, κομματική στήριξη είναι η κομματική στήριξη η οποία υπάρχει στον κύριο Παπαδογιάννη, ο οποίος, και θέλω να το πω κλείνοντας, ανέφερε δημόσια ότι η κομματική στήριξη, η ρητή κομματική στήριξη, ονομαστική στήριξη του αρχηγού κόμματος και μάλιστα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν συνδέεται με κομματική στήριξη. Και αν αυτό τώρα δεν προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών των Χανίων, πραγματικά αναρωτιέμαι τι την προσβάλλει. Εάν δηλαδή δεν μπούμε στη διαδικασία τώρα, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, τότε με τι αξιοπιστία ο κόσμος θα πιστέψει ότι αυτά που λέμε θα τα εφαρμόσουμε στην πορεία. Άρα συνένεση, αλλά όχι σε ένα αφηρημένο πλαίσιο. Η συνένεση έχει να κάνει με τα πρόσωπα και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής. Οπουδήποτε υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, προφανώς με μόνο κριτήριο το θετικό για τους πολίτες, την καθημερινότητα αλλά και τα μεγάλα στρατηγικά έργα, θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κυρία να Παπαδογιαννάκη, συγγνώμη. Ας μην απαντήσετε, κύριε Παπαδογιάννη. Δεν μπορεί, είναι κάτι που είναι ευθέως προσωπικό. Και θα με επιτρέψετε έχουμε λιγότερο από 2,5 λεπτά για τον κύριο Αρχοντάκη και για τον κύριο Βάμβουκα. Από 30 δευτερόλεπτα. Ευθέως προσωπικό δεν ήταν καταρχάς. Μάλιστα.
Ειλικρινά χαίρομαι. Κύριε Παπαδογιαννάκη. Θα πάμε σε άλλο θέμα. Θα πάμε στις κομματικές στηρίξεις. Ευγενικά. Ανοίγετε ένα άλλο μικρό. Δεν ανοίγω. Όχι, συγγνώμη. Αξιολογείτε την ψήφα του κόσμου. Μία κουβέντα. Χαίρομαι. Κύριε Σαρή, αν μου επιτρέπετε μία κουβέντα, εσείς είπατε να την πω κι εγώ. Χαίρομαι που κάποιοι εδώ είναι απολύτως ανεξάρτητοι και μιλάμε ειλικρινά και δεν μας λένε αυτοί ποιοι είναι πίσω από αυτούς. Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, έχετε αποδείξει τη διάθεσή σας για συνεργασία. Το αποδείξατε από τη στιγμή που συμπράξατε με την κυρία Νάνση Αγγελάκη και συμπορεύεστε πλέον μαζί. Θα ήθελα να μας πείτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, αν προτίθεστε να το πράξετε. Έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές σε σχέση με τον Κλεισθένη και τις ευκαιρίες που δίνει ο Κλεισθένης. Δεν θα κρίνω και δεν θα αναφερθώ σε όλα ό,τι έχουν να κάνουν με τον Κλεισθένη. Θα αναφερθώ όμως σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος ήταν ο κανόνας μέχρι εχθές και πώς αυτός ο κανόνας δημιουργούσε αυτή την κακή εικόνα στα Δημοτικά Συμβούλια που βλέπαμε όλοι. Δεν λέω πως αυτό θα αλλάξει με τον Κλεισθένη, αλλά ειλικρινά επιθυμώ να αλλάξει. Ο κανόνας λοιπόν ποιος ήταν? Η παράταξη της πλειοψηφίας, όπου είχε την απόλυτη πλειοψηφία, έφερνε ό,τι θέμα ήθελε στο Δημοτικό Συμβούλιο και περνούσε με τους ψήφους της πλειοψηφίας και η παρατάξη των μειοψηφιών τις περισσότερες φορές καταψήφιζαν την πρόταση της πλειοψηφίας. Αυτό λοιπόν τι δημιουργούσε? Δημιουργούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις μια προχειρότητα στην προετοιμασία του θέματος από την παράταξη της πλειοψηφίας. Πάρα πολλές φορές θέματα πηγαίνανε χωρίς να είναι καλά τεκμηριωμένα και χωρίς να είναι έτοιμα και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλά θέματα αποσύρονται μετά και όλη αυτή η ιστορία και κατά κανόνα η παράταξη της μειοψηφίας καταψηφούσαν τα θέματα επειδή ήταν μειοψηφία. Αυτή τη στιγμή αυτό αλλάζει. Δεν ξέρω ειλικρινά το πώς θα δρομολογηθεί αυτή η κατάσταση, αλλά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και η παράταξη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και η παράταξη των μειοψηφιών να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευθύνη και σε αυτά που ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν και σε αυτά που προτείνει κυρίως η Δημοτική Αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία να προχωρήσουν θέματα που έχουν κολλήσει μα πάρα πολλά χρόνια στα Χανιά. Όπως αυτό που ανέφερα πριν στο κυκλοφοριακό, όπως τα κτίρια, τα δημόσια, τα δημοτικά, πράγματα που δημιουργούν αντιπαραθέσεις διότι ακούγονται πολύ διαφορετικές προτάσεις, θέματα που έχουν να κάνουν πράγματι με μικρά ή μεγαλύτερα συμφέροντα που μπορεί να υπάρξουν, πελατειακές σχέσεις που πολλές φορές υπάρχουν με ψηφοφόρους που τροφοδοτούν το ένα ή το άλλο θέμα και είναι, εν πάση περιπτώσει, μια εξαιρετική ευκαιρία η ευθύνη να επιμερίζεται σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και πράγματι να προχωρούν θέματα. Αυτή είναι η προσέγγισή μου, αυτό έχω γράψει, αυτό δηλώνω. Τώρα, αν τα καταφέρουμε, δεν το γνωρίζω. Έχει να κάνει και με την ποιότητα των Δημοτικών Συμβούλων που θα εκλεγούν, έχει να κάνει και με όλους εμάς τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Και με τη σύνθεση προφανώς. Και έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι οι συνενετικές διαδικασίες είναι επιβεβλημένες. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δούμε με ένα άλλο μάτι αυτή τη διαδικασία. Πάντως ένα είναι βέβαιο και κλείνω, ότι η Δημοτική Αρχή που δεν θα καταλάβει, αν θέλετε, τη φιλοσοφία του Κλεισθένη και το πώς πρέπει να κινηθεί μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και συνενετικές διαδικασίες, είναι βέβαιο ότι δεν θα καταφέρει τίποτα και θα χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Αυτό ήθελα. Να κλείσω με εσάς, κύριε Βάμκο. Να πω ότι, όπως είπα και στην αρχή, ουσιαστικά το δικό μας πρόγραμμα είναι ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων μας. Και φαίνεται πολύ καθαρά και από αυτή εδώ τη συζήτηση ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο. Θα σας αναφέρω μόνο δύο ζητήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που συζητήσαμε πριν και που αγνοούσαν σε πρώτη κουβέντα που κάναμε στο χώρο με τις ποδηλάτρες οι συνυποψήφοι μου, ότι υπήρχε ήδη από το Δήμο Χανίων ψηφισμένο, το αγνοούσε η κυρία Αγγελάκη που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το ανέφερε καθόλου, αντιθέτως. Λοιπόν, είναι τώρα μαζί σας. Λοιπόν, δεν το αναφέρατε, δεν το γνωρίζετε απλώς. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, το θετικό είναι ότι αυτό το οποίο όλοι λένε στρατηγικό κτλ. Ήδη είναι ψηφισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σε τροχιά υλοποίηση. Αυτό
που μένει να αποφασίσουμε είναι... Είναι η ανάλυση μελέτης. Όχι, δεν καταλάβατε. Οι μελέτες αυτές έχουν και συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Η πολιτική κατεύθυνση λέει το εξής. Πόλη βιώσιμη, πόλη με λιγότερο αυτοκίνητο, με τα ελαστικά μέσα κτλ. Υπάρχει η πολιτική. Φυσικά, είπα, το Συμβούλιο θα το αποφασίσει. Επίσης, είπε και ο κ. Δαμιανάκης πριν, για τα νεόρια. Τα νεόρια, να πληροφορήσω και τον κ. Δαμιανάκη, ότι είναι ήδη ψηφισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2018, από τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, και ανατίθεται στην ουσία στο Πολυτεχνείο όλη μια προγραμματική σύμβαση να μελετηθούν. Μην με διακόπτετε, μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Προχωράει και αυτό το ζήτημα. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, και αυτά είναι θετικά γεγονότα. Τεκμηριώνετε αυτά που λέτε. Μην παρεμβαίνετε, ακούστε αυτά που θα σας πω. Για να ανατεθεί η μελέτη. Λοιπόν, αφήστε την ανατεθεί η μελέτη, διότι η προγραμματική σύμβαση προβλέπει όλα αυτά και είναι σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, όπου θα ολοκληρώσουν αυτές τις μελέτες και μετά θα είμαστε έτοιμοι να βρούμε τα χρήματα, επιτέλους αυτά να σωθούν. Άρα η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει κάνει πραγματικά αυτό που δεν είχε κάνει κανείς στο παρελθόν. Λοιπόν, και όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια αρχή για να φτάσουμε σε ένα τέλος. Να πω επίσης για το θέμα της συνεργασίας, ότι εδώ στο Δήμο Χανίων, παρά τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε με τον Κλισθένη, διότι στο παρελθόν το έχουμε ζήσει, το είπε ο κ. Σαρής και το είπα και εγώ πριν, δυστυχώς τα ζητήματα που έχουν δυσκολίες και έχουν ίσως ανθρώπους οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο πελάτες, έχουν μια πελατειακή λογική, δεν θέλουμε να φύγουμε κλπ. Εκεί πέρα δεν ήμασταν όλοι σύμφωνοι. Σε άλλα θέματα ήμασταν σύμφωνοι. Εκεί λοιπόν, όταν έπρεπε να διαφοροποιηθούμε, να συγκρουστούμε με κάποια πράγματα, με κοινόχρηστους χώρους, με συμφέροντα, με κατεστημένα, καταφέραμε να λύσουμε το θέμα, ας πούμε, της διευθέτησης του παραχωρούμενου χώρου στο λιμάνι, και από τον Νοέμβριο πρέπει να σας πω ότι θα αρχίσουν να ξυλώνονται οι κατασκευές που υπάρχει προστασία με τον νόμο, θα οριοθετηθούν σε λίγες μέρες οι γραμμές που αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, άρα έληξε και αυτό το ζήτημα που καμία δημοτική αρχή δυστυχώς στο παρελθόν δεν το είχε θίξει, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Έληξε χωρίς να συμφωνούμε όλοι. Έληξε όμως. Και έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι έχει ένα πλεονέκτημα το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, παρά τις δυσκολίες που θα έχει ο Κλισθένης στις συμφωνίες, ότι πάρα πολλά πράγματα, μεγάλα θέματα των Χανίων, από την παρούσα Δημοτική έχουν αρχίσει, έχουν μπει στο δρόμο, και εκεί από ό,τι φαίνεται θα βαδίσουμε, διότι είναι αποφασισμένα και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα δεν πάνε εύκολα τα πράγματα πίσω, πιστεύω. Και νομίζω ότι εμείς που βάλαμε αυτά τα πράγματα σε τροχιά υλοποίησης, τις ράγες στο τρένο, είμαστε και οι καταλληλότεροι να συνεχίσουμε να τα διαχειριζόμαστε σε συμφωνία βέβαια και σε συνδιαχείριση στην κυριολεξία με άλλες παρατάξεις, και είμαστε προς όλους ανοιχτοί. Με όλους είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε. Είμαστε και άνθρωποι της συνεννόησης και του διαλόγου. Αλλά όμως όταν καταλήγει κάπου ο διάλογος, από εκεί και πέρα πρέπει να εφαρμόζουμε. Και εμείς πάντα αυτό κάναμε. Συζητάμε, αποφασίζουμε, εφαρμόζουμε. Το κάναμε με το Μαρκόπουλο, το κάναμε με το λιμάνι, το κάναμε στους κοινόχρηστους χώρους, το κάναμε, το κάναμε, το κάναμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Και να μην αφήνουμε τα πράγματα να αιωρούνται χωρίς να γίνεται τίποτα σε ατέρμονες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Βάμβουκα. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Δώσατε το στίγμα σας σε κάποιες βασικές θέσεις. Έτσι κι αλλιώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.